Στρατηγική νοημοσύνη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο λέξεις που ταιριάζουν, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν οξύμορο. Αλλά θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Ένα ενδιάμεσο θα μπορούσε να ήταν η σκέψη. Άρα η σκέψη σε σχέση με τη νοημοσύνη, να περάσουμε στη στρατηγική, θα έχουμε αυτόν τον άξονα. Άρα εδώ για την νοημοσύνη μιλάμε για την ρευστή και εδώ για τη σκέψη μιλάμε για την κρυσταλλική. Άρα μία νοημοσύνη που δεν έχει συμπληρωθεί από σκέψη θα είναι πολύ δύσκολα στρατηγική, γιατί δεν βάζει το βάθος χρόνου σαν προοπτική, αναλύει τα δεδομένα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα θέμα με την ανάλυση και εδώ έχουμε ένα θέμα με τη σύνθεση. Άρα, όπως έχετε, ας πούμε, με τα έξυπνα παιχνίδια ή παιχνίδια που έχετε κάνει που χρειάζονται, ας πούμε, έναν δείκτη νοημοσύνης ανεβασμένο, στην πραγματικότητα κάνετε μια ανάλυση όταν σας δίνουν τους κανόνες, αλλά μετά δεν ξέρετε πόσο βάθος έχουν αυτοί οι κανόνες και πόσο επηρεάζουν το παίξιμο. Εδώ είναι το ίδιο. Όταν έχετε μια κατάσταση, δηλαδή μια σύνδεση από μια εικόνα και θέλετε να την αναλύσετε, ουσιαστικά να κάνετε αποσύνθεση, μπορεί να χρησιμοποιήσετε τη νοημοσύνη σας, αλλά δεν μπορεί να έχετε υπονοούμενα άμα είσαστε σε μια νοημοσύνη χωρίς σκέψη. Άρα, νοημοσύνη χωρίς σκέψη είναι η νοημοσύνη που έχουμε όλοι. Η αρχική, ας πούμε, δεν έχουμε μάθει τίποτα το ιδιαίτερο και μετά βάζουμε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βάζουμε γνώσεις. Άρα, γνώσεις, πώς μπορούμε να τις αποκτήσουμε σε σχέση με τη στρατηγική νοημοσύνη, είναι πρώτα απ' όλα με την έννοια της μεταγνώσης. Άρα, η μεταγνώση θα είναι ένας τρόπος αποθήκευσης των γνώσεων που δεν θα είναι γραμμικός και πάνω κάτω, αντί να έχετε μια συσσόρευση δεδομένων, θα έχετε μια βάση δεδομένων. Άρα, μία βάση δεδομένων σημαίνει τι. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι έχετε βιβλία στο σπίτι σας και κάποιος σας ρωτάει το βιβλίο τάδε το έχεις και εσείς λέτε νομίζω το έχω. Και λέει για δώσ' το. Λέει κάπου είναι στο σπίτι. Όταν έχετε λοιπόν τώρα μία βιβλιοθήκη που είναι συγχειρισμένη και μπορείτε να βρείτε ακριβώς για οποιοδήποτε βιβλίο που είναι, τότε μπαίνουμε σε έναν άλλον κώδικα. Άρα, π.χ. μπορεί να χρησιμοποιήσετε μια ορολογία που έχουμε και στις διεθνείς βιβλιοθήκες, που έχουμε έναν κώδικα με το 00, το index. Και πάνω κάτω ξέρετε ότι άμα είναι ένα βιβλίο που είναι γενικό, θα είμαστε στα 0, άμα είναι τεχνικό, μετά άμα είναι σε έναν τομέα πιο ειδικό. Το θέμα είναι ότι πόσοι από εμάς μαζεύουν τη βιβλιοθήκη τους με αυτόν τον τρόπο. Και είναι το πρόβλημα που έχουμε όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί δεν ξέρουμε πώς είναι συγχειρισμένοι, αλλά σας το δίνω γιατί είχαμε μελετήσει, ας πούμε, την βιβλιοθήκη του Καραθοδωρή πριν πεθάνει, όταν την είχαν μεταφέρει από το Μόναχο στο παλιό ψυχικό, στο ψυχικό. Είχαμε μια βιβλιοθήκη που είχε πολύ ενδιαφέρουσα δομή και έργα υψηλού επίπεδου, αλλά δεν ήταν αναγκαστικά μαθηματικά, μην νομίζετε, ας πούμε, είχε τα άπαντα του Βολτέρου σε 80 τόμους. Αυτό είναι εύκολο να το εντοπίσει, είναι σε σειρά, εντάξει. Άρα είχαμε επίσης τα άπαντα του Όιλερ, είχαμε τη γεωγραφία του Ναπολέοντα. Όταν χρειάστηκε να κάνουμε μια καταγραφή, είχαμε 1135 βιβλία ξενόγλωσσα. Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης, αλλά ήταν όλα ιδιαίτερα. Δηλαδή, πάνω κάτω το λέω συνοπτικά, εξώφυλλα δερμάτινα, με χρυσά γράμματα, καταλαβαίνετε λίγο την αξία και ήταν και συλλέκτης. Κατά συνέπεια, πώς τα βάζει σε ποια σειρά. Πάνω κάτω τα έβαλαν εκεί που έλεγαν ότι αυτά είναι αυτά που δεν θα βάλουμε σε σειρά. Αλλά θυμίζει λίγο τον Αριστοτέλη όταν βάζει τα μεταφυσικά, που είναι απλώς αυτά που είναι μετά τη φυσική, και όλοι νόμιζαν μετά ότι η μεταφυσική είχε κάποιο νόημα, ενώ ήταν σε δύο λέξεις, μετά φυσικά. Άρα, και βέβαια φυσικά τα μπερδέψαμε και τα κάναμε με τα φυσικά. Εδώ το θέμα με τη βάση δεδομένων είναι το ανάλογο που θα έχουμε, π.χ. μια καλή βάση δεδομένων η οποία είναι προσβάσιμη από όλους, είναι το λεξικό.
Και γι' αυτό έχουμε λεξικογράφους και δεν έχουμε μόνο συγγραφείς. Το λεξικό έχει μια ιδιότητα, είναι ότι για οποιαδήποτε λέξη, εντάξει, η ταχύτητα έβρεσης της λέξης είναι σταθερή. Εντάξει, άρα ψάχνετε μια λέξη στο λεξικό με δύο διχοτομήσεις. Η πρώτη είναι όσο αφορά τις σελίδες και μετά είναι όσο αφορά τις λέξεις που είναι μέσα στη σελίδα. Εντάξει, άρα πηγαίνετε αριστερά-δεξιά ανάλογα μέχρι να το βρείτε. Πρώτη είναι οι σελίδες, άρα διαβάζετε τα φύλλα. Είναι οι λέξεις που είναι πάνω στις σελίδες και όχι αυτές που είναι μέσα. Και μετά διαβάζετε τυχαία μέσα και ανεβαίνετε-κατεβαίνετε ανάλογα που θέλετε. Αυτή η δομή είναι πολύ σημαντική, γιατί θα μας δώσει μια σχετικά απλή έννοια της βάσης δεδομένων. Όμως εδώ, όταν θα θέλετε να κάνετε συνδυασμό λέξεων, θα είναι πιο δύσκολο. Okay, το ξαναλέω πιο... Σας λέω, ας πούμε, βρείτε μου μια λέξη που αρχίζει με α. Εντάξει, θα πάτε εκεί πέρα, θα πάτε σε α. Τώρα, άμα σας πω, βρείτε μου μια λέξη που έχει α πρώτο γράμμα, γ τρίτο γράμμα. Τώρα, επειδή είμαστε αρκετά αντιδραστικοί ως εγκέφαλοι, είναι μερικοί από εσάς που ψάχνουν τώρα. Ενώ εγώ το δώσα σαν παράδειγμα, θα μπορούσα να δώσω οποιοδήποτε παράδειγμα, θα μπορούσα να δώσω ακόμα και παράδειγμα που να μην υπάρχει. Αλλά υπάρχει, αυτό μην αγχώνεσαι, το λέω για να μην ανησυχάσουν αυτοί που το ψάχνουν. Όταν θα σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά για να βρείτε τη λέξη, θα αναρωτηθείτε με ποια τεχνική θα τα βρω. Συμφωνούμε? Να φανταστείτε τώρα ότι έχετε ένα διαδραστικό ψηφιακό λεξικό, όπου βάζετε μερικά πράγματα του τύπου: το πρώτο γράμμα είναι έτσι, η λέξη πρέπει να έχει 5 συλλαβές, έχει τόσα γράμματα και θέλω να έχει ένα γάμα στο τρίτο. Μετά, χειρότερο, πόσες είναι οι λέξεις στο ελληνικό σύστημα, το λεξικό. Ωραία. Στη βάση δεδομένων θα τα βρείτε αμέσως. Διότι στην πραγματικότητα η καταγραφή είναι δυναμική. Άρα η βάση έχει δικαίωμα να βρει το κάθε τρίτο γράμμα από οποιαδήποτε λέξη, το κάθε πρώτο, μπορεί να βρει πόσες συλλαβές έχει η καθεμία και πόσα γράμματα έχει η καθεμία. Κατά συνέπεια, μπορεί να βάλει ένα πολυφίλτρο, εντάξει, και να σας βρει τις λέξεις σχετικά γρήγορα, επειδή είναι θέμα πληροφορικής. Άρα, ένα παράδειγμα ανθρώπινο, θέλω να μου βρείτε λέξεις, δεν μου απαντάτε, απλώς το ψάχνετε. Εγώ το βλέπω από τη φάτσα σας, αν το έχετε ή δεν το έχετε, εντάξει. Εννοώ ότι αν το έχετε βρει. Θέλω να μου πείτε, ας πούμε, λέξεις οι οποίες διαφέρουν μόνο και μόνο από τον τόνο και έχουν διαφορετικές έννοιες και έχουν τα ίδια γράμματα. Εντάξει. Δεν θέλω όμως ονόματα. Εντάξει. Ωραία. Εδώ το καταλάβατε. Τώρα, άμα σας πω πόσες είναι στα ελληνικά, εδώ έχετε ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρετε καν πώς να τις βρείτε. Λίγο με serendipity, κοιτάζετε όλο το λεξικό και λες, κάθε φορά που αλλάζω τόνο, το θυμάμαι κιόλας. Το φαντάζεστε? Άρα, αυτό λοιπόν είναι τεχνικές στις οποίες απαντούν οι βάσεις δεδομένων. Που σημαίνει ότι, η αποθήκευση των γνώσεων γίνεται μέσω της μεταγνώσης, έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε τη βάση. Για ποιο λόγο? Πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτείτε, κάθε φορά που αποκτάτε μία γνώση, πώς θα την βάλετε στις γνώσεις που έχετε. Δηλαδή λέτε, τη βάζω προς το τέλος, πιο πρόσφατη, πιο πρόσφατη. Οι πιο πρόσφατες μπορεί να μην έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Σας ήρθαν έτσι οι γνώσεις, μιλήσατε με ανθρώπους, δεν διαβάσετε τα ίδια βιβλία με την ίδια σειρά και κατά συνέπεια θεωρείτε ότι αφού τα καταγράφετε είναι εντάξει. Εντάξει. Ωραία, μερικοί από εσάς, ας πούμε, παίρνουν σημείωσεις, άλλοι δεν παίρνουν σημειώσεις. Φαντάζομαι ότι αυτοί που δεν παίρνουν σημειώσεις θυμούνται πώς αρχίσαμε. Άρα, μετά υπάρχουν οι άνθρωποι που παίρνουν σημειώσεις, αλλά δεν τις διαβάζουν ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν τον δάσκαλο και δεν παίρνουν πια σημειώσεις, δηλαδή θα το βγάλουμε στο βίντεο, θα κάνω pause.
Αλλά να ξέρετε ότι το βίντεο έχει το καλό είναι ότι όταν δεν καταλαβαίνετε ένα πράγμα που μάλλον δεν το έχω εξηγήσει καλά, ξαναβάζετε πίσω και λέτε εδώ, τι είπε τώρα, τι είπε, τώρα το ξαναβάζετε. Α, βλέπω υπάρχει βιωματικό, κατάλαβα. Έχω δει μαθητή να ξεκινάει έως την αρχή, είναι στο 40. Γιατί λες στην αρχή, στο 45 λεπτό είπε αυτό. Ναι, αλλά στο 40 τι έλεγε σε σχέση με αυτό και μετά πηδάς και δεν το βλέπουμε από την αρχή έτσι να... Άρα το πιο αστείο είναι ότι μπορεί να γίνει και αυτό με εσάς, είναι μερικοί που βλέπουν το βίντεο αφού ήταν παρόντες. Επανάληψη. Α, βλέπω, εντάξει, ναι, κατάλαβα, βιωματικό. Οκ. Okay. Όλα αυτά εμένα δεν με ενοχλούν, αντιθέτως σημαίνει ότι το κοιτάζετε λίγο πιο σοβαρά. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύεται πρέπει να είναι πυκνός ή όχι. Όχι. Κρυσταλλικός είναι για την αποθήκευση, αλλά αυτό δεν μετράει, δεν παίζει μείον ένα ούτε συν ένα, παραμένει στο μηδέν, αλλά γιατί χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα μία βιβλιοθήκη που να είναι πιο μεγάλη από τα βιβλία που θα βάλουμε σε χώρο. Αλλά πρέπει κάπου να μπορούμε να τα ανακατεύουμε. Εντάξει, αλλάζαμε μερικές γνώσεις, είναι κάτι που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Το βλέπετε με το πεδίο, ας πούμε, των παιδιών, σε κάποια φάση είχαμε τους δεινόσαυρους. Εντάξει, αλλά στην αρχή ξέρεις σαύρα. Ξέρεις μία λέξη, σαύρα. Και μετά αρχίζει. Τότε ξαφνικά πρέπει να βάλετε πιο μεγάλο χώρο για να βάλετε όλα αυτά τα βιβλία που αφορούν αυτό το θέμα. Για τις γνώσεις που είναι προφορικές είναι ακόμα χειρότερο. Άρα, έχει ενδιαφέρον γιατί μετά από αυτό μπήκαμε στο σύννεφο. Άρα αυτό το ζήσαμε εμείς πιο πολύ στα πανεπιστήμια αρχικά. Στα πανεπιστήμια, ας πούμε, σου έλεγαν με τους υπολογιστές, όταν είχαμε το διαδίκτυο ήδη, μας έλεγαν σώστε όλα τα δεδομένα, γιατί άμα πάθει κάτι, το έχουμε χάσει. Όταν έχουμε δεδομένα που είναι πολύ μεγάλοι υπολογισμοί για διάφορους τομείς και εφαρμογές, άμα τα χάσουμε, είναι τεράστιο κόστος. Αλλά π.χ. ας πούμε τα πειράματα που γίνεται στο CERN στην Ελβετία, είναι πολλά από αυτά τα δεδομένα που αναλύονται στη Λιόν, που δεν γίνει στην ίδια χώρα και μας τα στέλνουν και ανάλογα με τους τομείς το κάνουμε. Μετά στην πραγματικότητα είχαμε ένα πρόβλημα, ήταν ο χώρος. Α, το λέω για τη Δήμητρα γιατί είναι η πιο καλλιτεχνική. Έχουμε γράψει ένα θεατρικό που μέσα ένας από τους ήρωες είναι ένας άνθρωπος που είχε τεράστια μνήμη και τη γέμισε. Κατάλαβατε, από τη στιγμή όπου η μνήμη. Φανταστείτε ότι είναι ας πούμε οι γνώσεις που έχουμε για τον εγκέφαλο στο 1970. Άρα λέγαμε αυτό είναι η εγκεφαλική μάζα, τόσα μπορεί να βάλει, πόσα να βάλει, τόσα. Είναι το ίδιο που κάνετε εσείς ας πούμε. Την πρώτη φορά που πήρατε εξωτερικούς δίσκους σκληρούς και είδατε τη λέξη TAF, τέρα. Σας έκανε λίγο εντύπωση, εντάξει. Όταν θα ξανακάνω αυτή τη διάλεξη μετά από 1000 χρόνια θα μου ρωτάνε τι είναι τέρα. Δεν είναι, γιατί το έχετε ζήσει εσείς, ας πούμε, πόσο μεγάλωσαν. Όταν λοιπόν ο άλλος σου λέει, έχω το σκληρό που κάνει 2 τέρα, δεν λες, σιγάρε. Λες, υπάρχει και μεγαλύτερο, ξέρεις. Ενώ πριν δεν τολμούσε καν να πει κάποιος τη λέξη. Λέγαμε τόσα μέγα. Και είναι το ίδιο, ας πούμε, πώς θα σας το πω τώρα. Θα σας το πω με χιούμορ να δούμε αν θα γελάσετε. Έχω ένα σκληρό δίσκο που είναι 0,02 τέρα. Θα είχα δικαίωμα τεχνικά, εντάξει. Αλλά φανταστείτε να στο λέγανε, ας πούμε, με το κλειδί USB πριν 20 χρόνια. Θα σου έλεγε, γιατί το βάζεις με τέρα. Συμφωνούμε. Αυτό που προσπαθώ όμως να σας πω είναι ότι άμα έχετε σε μέγα γνώσεις, πρέπει να έχετε σε τέρα χώρο. Άρα, να ξέρετε, ας πούμε, όταν κάνουμε ανασυγκρότηση στον υπολογιστή, χρειάζεται τουλάχιστον 16% κενό για να μπορεί να κάνει ανασυγκρότηση του δίσκου. Το έχετε φάει αυτό στη μάπα. Εντάξει, αυτό θα εξελιχθεί, αλλά σιγά σιγά θα είναι. Το πρόβλημα ποιο είναι ότι θες έναν ελάχιστο χώρο άδειο
Για να μπορείς να κάνεις μετακινήσεις και να τα ξαναβάλεις με τον ίδιο χώρο. Γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, φανταστείτε τώρα στη βιβλιοθήκη, βλέπετε ότι έχει πολύ κενό γιατί, για τους ανάλογους λόγους. Φανταστείτε τώρα ότι τα βιβλία είναι τίγκα και θέλετε να τα ξαναβάλετε στη θέση τους. Αλλά ξεχνάμε ένα πράγμα. Εμείς όταν το βγάζουμε το βιβλίο και το βάζουμε σε άλλη θέση, δεν είναι αυτό που κάνει ο υπολογιστής. Ο υπολογιστής είναι μέσα στη βιβλιοθήκη και παραμένει μέσα στη βιβλιοθήκη και το βάζει αλλού για να το βάλει το άλλο αλλού. Δεν μπορεί να το βγάλει. Όταν το βγάζετε σημαίνει ότι το αφαιρέσατε. Αφαίρεση σημαίνει λύθη. Ωραία. Όταν θα έχετε αυτό το θέμα σημαίνει λοιπόν ότι ο χώρος, εντάξει, θα πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλος από τις γνώσεις. Το έχουμε τώρα. Ας πούμε, αυτοί από εσάς που σημειώνουν γραμμικά θα δυσκολευτούν τώρα. Και κανονικά εγώ συνέχιζα έτσι. Τώρα πάω εδώ. Το πιο καλό που έχετε να κάνετε είναι να έχετε τον πίνακα ολόκληρο. Και να σημειώνετε σαν να είναι ο πίνακας. Μετά έχετε ένα άλλο πρόβλημα, είναι σε ποια σειρά τα έγραψα. Όμως εγώ την ώρα που σας περιγράφω τι κάνουμε σε αυτό το επίπεδο, το αυτό περιγράφω κάνοντάς το. Θα μπορούσα να γράψω γραμμικά, εντάξει. Και μετά να πρέπει να λέω αυτό, συνδέεται με αυτό, το άλλο με αυτό και εδώ. Που είναι κλασικό όταν έχουμε τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο από έναν καθηγητή που δεν έχει σκεφτεί από πριν τι θα πει. Αν σου λέει θα το πω εκεί, θα το πω εκεί και εκεί. Λέει, καταλάβατε, βεβαίως. Εσύ κοιτάς έτσι, ξαφνικά. Και αυτό είναι το φαινόμενο, το λέω βεγγαλικό. Δηλαδή, πού να προλάβεις, ειδικά όταν έχει τρεις πίνακες. Και μετά το κλασικό, οι καθηγητές, νομίζω ότι εδώ φαίνεται η διαφορά των καθηγητών με τους δασκάλους. Οι καθηγητές γράφουν ως εδώ, εντάξει, και σβήνουν από εδώ. Σβήνουν έτσι. Που λες, το κάνω εξεπίδες, δεν γίνεται. Αφού εσύ ακόμα σημειώνεις το κέντρο και σου σβήνω αυτό. Και του λες, γιατί δεν σβήνεις αυτό που σημείωσα. Είναι μακριά το σφουγγάρι, ξέρω εγώ. Άρα, ξανέρχομαι σε αυτό. Ο χώρος πρέπει να είναι μεγάλος. Τι πρέπει να είναι μεγάλο εδώ. Η μεταγνώση είναι μεγάλη. Τι χαρακτηριστικό θα θέλετε, ας πούμε, για τη μεταγνώση, τι θα θέλετε να είναι. Αν είχατε τη μεταγνώση, ας πούμε, λες, γιατί η μνήμη τι θες να έχεις, λέει, εγώ θέλω μεγάλη μνήμη. Εντάξει, σου λέει. Δεν σου λέει οργανωμένη, που είναι λάθος. Σαν οδηγίες. Ναι, αλλά... Σαν απόφευμα, σαν συμπέρασμα. Όχι, κατάλαβα. Όχι. Εσύ το λες, ας πούμε, σαν να έχεις την απόδειξη του θεωρήματος και έχεις θεώρημα. Αυτό εδώ δεν είναι μεταγνώση. Όχι. Η μεταγνώση είναι πώς κατάφερες να κάνεις την απόδειξη με τεχνικές και μετά δεν κοιτάς την απόδειξη με λεπτομέρεια, αλλά λες, χρησιμοποιείς αυτό, αυτό, έκανε αυτό, έβαλα ένα λίμα και έβαλα ένα θεώρημα. Αυτό είναι πιο πολύ. Άρα η μεταγνώση, το μόνο που χρειάζεστε είναι να είναι αποτελεσματική. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ είμαστε στο ROM, εδώ θέλουμε RAM. Αν έχετε μικρό RAM και πρέπει να πετάγεστε στο ROM, τότε κάνετε swap. Τα είπα όλα ελληνιστή για να μην σας χάσω. Και το πιο ωραίο είναι μερικοί που μας τα μεταφράζουν κιόλας, αλλά ίσα ίσα τα καταλαβαίνεις στα αγγλικά, όταν είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά δεν ξέρεις πια για ποιο πράγμα μιλάει. Άρα, ξαναλέω τώρα, η βάση δεδομένων. Επειδή είναι αυτό δεδομένων, αυτό που θα τη χαρακτηρίζει θα είναι η δομή. Αυτό είναι κάτι που θα το δείτε σε χαμηλό επίπεδο, είναι το φαινόμενο déjà vu. Στα ελληνικά déjà vu. Μόνο στην Ελλάδα το λέμε déjà vu, στη Γαλλία το λένε déjà vu. Άρα είναι ότι είναι κάτι που έχεις ξαναδεί. Να βλέπεις έναν πίνακα, ας πούμε, και λες μου θυμίζει κάτι. Και είναι απλώς ένα κομμάτι από τον πίνακα και σου έχουν δείξει ένα άλλο πίνακα που ήταν πολύ μεγάλος. Την περίοδο, ας πούμε, δείχνουν πολλοί κομμάτια από πίνακες του Ελ Γκρέκο.
έχει το κεφάλι του Ελγκρέκο σε αυτοπροσωπογραφία, αλλά είναι μέσα σε ένα μεγάλο πίνακα, όπου είναι, ας πούμε, τουλάχιστον δεκάδες άτομα και έχουν κάνει ένα zoom μόνο σε αυτό. Μετά το θυμάσαι ότι είναι ο ίδιος πίνακας. Είναι δύσκολο άμα δεν γίνει ένα πρόσωπο ειδικό. Άρα, η δομή θα είναι χαρακτηριστικό. Τώρα το λεξικό. Το λεξικό πόσο καλό μπορεί να είναι. Το λεξικό ή το λεξιλόγιό σας αρχικά. Εντάξει. Πώς. Κυρία, πόσα περιέχει. Πόσες λέξεις. Αν θέλετε πλήθος. Πλήθος, το ξεχνάς. Αυτό δεν λέγεται πια λεξικό, λέγεται θησαυρός. Εντάξει, όχι, το λέμε γλωσσολογικά εννοώ. Εντάξει. Το λεξικό είναι, ας πούμε, μπορείς να έχεις 60 με 80 χιλιάδες λέξεις. Wow. 120.000. Τι wow. Πολλές είναι. Wow. Για το λεξικό. Α, όχι, για το λεξικό. Α, για το να... όχι, λεξικό, δεν είπα λεξιλόγιο. Είμαστε εντάξει, ηρεμήσετε. Ναι. Okay. Άρα για αυτούς που είπαν έτσι wow και φοβήθηκαν, έχετε απόλυτο δίκιο. Να καταλάβετε πάνω κάτω σε κανονικό άνθρωπο, λεξιλόγιο είμαστε στα 1500-2000 λέξεις. Εντάξει. Άρα ο Βικτόρ Γκο που είναι από τα βαρέα βαρών ήταν 10.000. Άρα όταν είπα 60 με 80.000 είναι 6-8 φορές το Βικτόρ Γκο. Θα το ξέραμε. Θα φαινόταν, ας πούμε, εντάξει. Το λεξικό πρέπει να τίνει προς την εγκυκλοπαίδεια. Γιατί εγκυκλοπαίδεια. Δεν μου τα είπατε. Έχει πολλές γλώσσες. Πώς. Έχει πολλές γλώσσες η εγκυκλοπαίδεια. Έχει πολλές γλώσσες. Όχι. Άρα γνώση αποκτήσεις και το λεξικό. Όχι. Έχεις τρίτο όχι και μετά σε απορρίπτω. Όχι, όχι. Τι χαρακτηρίζει μια εγκυκλοπαίδεια. Είναι το βάθος των γνώσεων, όχι το πλήθος των γνώσεων. Να ξέρεις ότι μια εγκυκλοπαίδεια έχει λιγότερες λέξεις από ένα λεξικό. Πολύ λιγότερες. Το λεξικό θα σου εξηγήσει οτιδήποτε, εντάξει. Το. Πρέπει να σου πει τι είναι το. Δεν θα βρεις στην εγκυκλοπαίδεια το. Η εγκυκλοπαίδεια, άμα το σκεφτείς. Πώς. Ναι, όχι μόνο έννοιες, ας πούμε, βρίσκεις πολύ ερήματα. Το ψάχνεις τώρα. Πόσο καιρό έχεις να δεις εγκυκλοπαίδεια από κοντά. Όχι, δεν είναι και ερήματα. Αυτό δεν είναι το ίδιο. Είναι πλαστό από κάνα ποιητή και... Το έπιασα το υπόνομο, ναι, που δεν υπάρχει και τον έχω, να σε πιάσω. Έχω κι εγώ βάση δεδομένο. Λοιπόν, ναι, η Δήμητρα αναφέρεται σε ένα ωραίο τέσπα και επειδή όλοι πηγαίνουν στο διαδίκτυο, αλλά ήταν ένας φιλόλογος που είχε φτιάξει εξ ολοκλήρου έναν συγγραφέα, ποιητή, και το είχε βάλει το βιογραφικό του λίγο έτσι διάσπαρτο στο ίντερνετ και ήθελε να αποδείξει στα παιδιά ότι δεν μπορούν να κάνουν πια καμία εργασία χωρίς διαδίκτυο. Και μόνο ένας την έκανε χωρίς το διαδίκτυο, γιατί όλοι οι άλλοι έλεγαν τα ίδια κοτσοβολιά για τον ίδιο, ότι αυτό το ποίημα το έγραψε επειδή έχασε τη γυναίκα του, το παιδί του ήταν έτσι. Όλα αυτά υπήρχαν. Ενώ ο άλλος έκανε τη δομή από αυτό που έβλεπε. Άρα, αυτό που χρειαζόμαστε στο λεξικό θα είναι η τάση προς την εγκυκλοπαίδεια, άρα θα το ονομάσουμε βαθύτητα. Δηλαδή, ένα λεξικό για στρατηγική νοημοσύνη δεν είναι απλώς πολλές λέξεις, είναι σε ποιο βάθος τις ξέρουμε. Π.χ. ένα παράδειγμα σχεδόν στο λεξικό, αλλά όχι ακόμα στην εγκυκλοπαίδεια, ξέρετε μία λέξη, αλλά ξέρετε τουλάχιστον 3-4 έννοιες από την ίδια λέξη. Να φανταστείτε, ας πούμε, διαβάζετε το λεξικό σας και η έννοια που ξέρετε εσείς είναι η πέμπτη. Δηλαδή η πρώτη είναι η σούπερ κοινή, μετά είναι η δεύτερη λες, πάει και αυτό, ή σου λέει ότι τώρα δεν χρησιμοποιείται πια για αυτόν τον λόγο, είναι η μεταφορική κτλ. Μερικές φορές εμείς ξεχνιόμαστε και ξέρουμε μόνο μία και λέμε ότι ξέρουμε τη λέξη. Και τώρα με μία μούτζα από το λεξικό που έχει πέντε έννοιες που έχουν ακριβώς την ίδια λέξη και δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ενοποιήθηκαν σε κάποια φάση, αλλά άμα το βλέπατε σαν δομή,
εδώ θα βλέπαμε ότι εδώ έχουμε σύνολα μερικής διάταξης. Μετά, για εδώ είναι το θέμα της ταχύτητας, άρα είναι η έβρεση. Και η έβρεση στην πραγματικότητα είναι όπως το έχετε με το ευρετήριο, πρέπει το ευρετήριο να έχει ταχύτητα. Άμα κάνετε μία ώρα να βρείτε στο ευρετήριο που είναι, ή φανταστείτε ένα βιβλίο που έχει πίνακα περιεχομένων. Και στο θυμάμαι, ρε γαμώτο, στο κεφάλαιο 3 δεν ήταν. Πηγαίνει στο κεφάλαιο 3 και λες, συμφέρει να ξαναδιαβάσει το κεφάλαιο 3 ολόκληρο για να το ξαναβρεις, γιατί δεν έχουν βάλει τις λέξεις κλειδιά από το κεφάλαιο 3 που έψαχνες. Αυτό είναι η καταστροφή της δομής. Ευρετήριο στο ευρετήριο, δεν είναι και αυτό. Δεν σου φτάνει, γιατί ας πούμε, έχεις... Στη λογοτεχνία είναι πολύ επικίνδυνο. Π.χ. Θες να διαβάσεις το Victor Hugo που λέγαμε. Παναγία Παρισίων. Υπάρχει ευρετήριο για το τι είναι τα κεφάλαια. Ναι, πηγαίνεις, αλλά έχει τον τίτλο. Τώρα, άμα το τίτλος δεν σου θυμίζει κάτι, πρέπει να ξαναδιαβάσεις το κεφάλαιο για να βρεις πού ήταν αυτό που θυμόσουν. Εντάξει, είναι εμείς για πολλά αυτά τα προβλήματα όμως. Να κάνεις ευρετήριο στο ευρετήριο. Δηλαδή, δεν φτάνει αυτό. Index. Δεν σου κάνει αυτό, γιατί μετά πρέπει να δεις αν το index των index είναι συμβατά μεταξύ τους. Το ευρετήριο είναι συμβατό. Άμα κάνεις κάθε index για κάθε index, τότε αυτά που είναι σε δεύτερο επίπεδο πρέπει να είναι συμβατά. Άμα βρίσκεις πάλι ίδιες... Ναι, φαντάζομαι όμως ότι λέξεις χειδιά, μπορείς να έχεις λέξεις χειδιά που πηγαίνουν σε διάφορα κεφάλαια. Πρέπει να βρεις πιο χειδιά τότε. Δεν είναι μοναδικό. Ναι, κοίτα τώρα πώς μεγαλώνεις σιγά σιγά. Άμα σε πιέσω, θα είσαι σε τρίτο βάθος και μετά πάνω κάτω θα σου πω ότι η περιγραφή του βιβλίου είναι το βιβλίο. Ναι, άμα η βάση δεδομένων είναι τόσο πυκνή που στο τέλος καταντά να διαβάζεις το βιβλίο, ξαναδιαβάζεις το βιβλίο. Μας εντάξει. Ωραία. Άρα λέω απλώς ότι εδώ είναι η έβρεση και όταν λέμε το σύννεφο, είναι βέβαια μεταφρασμένο από τα αγγλικά εννοώ το σύννεφο. Εντάξει. Γιατί εδώ χρειαζόμαστε αυτή την πρόσβαση και σας το έλεγα αλλά δεν το τελείωσα. Γιατί σιγά σιγά μάθαμε να σώζουμε τα δεδομένα της ημέρας στο πανεπιστήμιο στο διαδίκτυο. Πολύ πιο πριν το cloud. Διότι θεωρούσαμε ότι άμα πέσει όλο το σύστημα σε όλο το τμήμα δεν έχουμε πια τίποτα. Πόσες φορές να το σώσεις, πες ότι καίγεται το τμήμα σου, τι κάνεις. Είχαμε ένα θέμα κοντά στους χημικούς. Η ιδέα είναι ότι εφόσον θα το βάλεις στο ίντερνετ, ποιο είναι το πρόβλημά σου μετά. Πώς. Αθανασία. Όχι, 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 δεν είναι πρόβλημα αυτό. Πρόσβαση. Ναι, καλύτερο. Προσπέλαση. Πριν την πρόσβαση. Όχι. Ασφάλεια. Όχι. Έχω πάει πιο χαμηλά. Τι σας ποδίζει. Πώς τα στέλνεις. Ξεχάσει. Παιδιά, άμα πρέπει να τα στέλνεις κάθε μέρα τα δεδομένα και τα δεδομένα όταν τα στέλνεις κάνεις μια εβδομάδα να τα στέλνεις, δεν μπορεί να τα στέλνεις κάθε μέρα. Άρα χρειάζεται πολύ γρήγορο δίκτυο. Okay. Και έτσι μετά μπήκαμε στις ίνες. Μπορείς να πετάς δεδομένα χωρίς να αναλύεις κάθε φορά το έστειλα αυτό ή δεν το έστειλα. Και λες, την ημέρα τάδε, τσακ, όλα έφυγαν. Αυτό το πράγμα, άμα γίνεται εντός της νύχτας, με μερικές ώρες, όταν έρχεσαι το πρωί, είναι όλα καλά. Άμα γινόταν μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα, θυμάστε παλιά είναι μερικοί από εσάς που έχουν ζήσει αυτό με το ίντερνετ που κατέβαζαν ταινίες σε αυτή την έκφραση. Ναι. Αυτό. Κατέβαζαν ταινίες, ήλπιζαν ότι κάποιος θα τη στείλει και το χειρότερο όταν την κατέβαζαν και έφτανε στο 48% όσο έλεγε πριτς εσύ έμεινες με το 48% και έλεγες θα στείλω εγώ ρε. Θα στείλω εγώ. Λοιπόν, τώρα δεν το κάνετε αυτό, δεν την κατεβάζετε, την βλέπετε. Και μάλιστα κάνετε εξεπίτηδες να μην την κατεβάσετε για να μην την έχετε στον υπολογιστή σας και την βλέπετε streaming. Που σας πρέπει να βλέπετε και να χάνετε. Είμαστε εντάξει.
Μετά, άμα είναι πολύ καλή η ταινία, λέτε, μήπως να τη σώσω κιόλας. Σπάνια, αυτό φαίνεται όταν σας αρέσει πραγματικά μια ταινία, είναι αν την έχετε σώσει. Όσες δεν έχετε σώσει, είναι εντάξει. Είναι αγάπη μούφα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, αλλά άμα φύγεις δεν πειράζει. Αυτό είναι. Το σύννεφο λοιπόν εδώ, πριν την πρόσβαση, θα είναι η μετάδοση. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα που έγινε το 2014. Το 2014 είχαμε μια αλλαγή στην τεχνική που έχουμε στην βυζαντινή μουσική. Αλλάξαμε μέθοδο. Μετά από 200 χρόνια. Θα μου πείτε και τι μας νοιάζει, εκτός αν είστε ψάλτες. Είναι ότι πάνω κάτω πριν χρειαζόμαστε, σας λέω τυχαία τα νούμερα, αλλά καταλάβετε την τάξη μεγέθους, χρειαζόμασταν 10 χρόνια να καταλάβει ένας ψάλτης πώς μπορεί να είναι ψάλτης και μετά με την αλλαγή μεθοδολογίας περάσαμε στα 3. Θα μου πείτε και τι μας νοιάζει. Είναι τεράστιο θέμα. Γιατί σημαίνει ότι παράγεται πιο γρήγορα ψάλτες υψηλού επίπεδου, γιατί η τεχνική εκμάθησης, η ψαλτική τεχνική έχει καλύτερη απόδοση. Άρα, αυτό εδώ τώρα θα μας δώσει μια άλλη έννοια και θα τη χρησιμοποιήσουμε και εδώ, η απόδοση. Γιατί χρειαζόμαστε την απόδοση. Φανταστείτε ότι λύνεται ένα πρόβλημα, σας λέω ας πούμε, θυμάστε αυτά τα hotline, έχετε ένα πρόβλημα πληροφορικής, παίρνετε τηλέφωνο και του λέτε έχω ένα πρόβλημα τον υπολογιστή. Okay. Και σου λέει, εγώ θα σας το λύσω σε 2 χρόνια. Τι χαμογελάτε, δεν καταλάβω. Δεν θα είναι λυμένο. Σε 2 χρόνια λες, θα έχω αλλάξει υπολογιστή τώρα. Το θέμα μου είναι να μου το λύσετε τώρα. Λέει, δεν γίνεται, πρέπει να το μελετήσω. Εντάξει. Άρα, στις τεχνικές που έχουμε στην hotline, είναι ότι την ώρα που εσείς υποτίθεται λέτε το πρόβλημά σας, αυτός αρχίζει να το βάζει σε ένα δίκτυο και να ρωτιέται, ας πούμε. Σας κάνει ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις διάγνωσης. Εσείς νομίζετε ότι είναι συνομιλία. Είναι εκτός συνομιλίας. Προσπαθεί να βάλει σε ποια κατηγορία είναι το πρόβλημα και γι' αυτό, άμα είναι μάπα, ο άνθρωπος που είναι από την άλλη πλευρά, λέει θα σας δώσω ένα τεχνικό. Γιατί έκανε τις ίδιες ερωτήσεις. Αν να ξέρετε, επειδή το έχω ζήσει βιωματικά αυτό, ειδικά όταν έχετε πρόβλημα με το διαδίκτυο, είναι πολύ πιο καλό να πείτε είμαι καθηγητής πληροφορικής, το ξέρω, δώστε μου τον τεχνικό. Θα απαλλαγείτε από 7 λεπτά συνομιλίας τζάμπα, ο οποίος θα σου πει στο τέλος, δεν ξέρω, ορίστε. Και έρχεται ο τεχνικός και ξανακάνετε ακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις, γιατί δεν προβλέπετε από τον αλγόριθμο να του πουν αυτά που είπατε. Αυτό ήταν χάσιμο χρόνο, εντάξει. Ωραία. Άρα, αυτό λοιπόν η απόδοση το έχουμε πολύ συχνά. Σας δίνω ένα πράγμα που έχουμε κλασικά. Φανταστείτε ότι έχουμε μια πολυομική τάση, η οποία είναι πολύ πιο μικρότερη από μια εκθετική. Άρα, φανταστείτε τώρα ότι λύνεται ένα πρόβλημα γραμμικά ή πολυομικά. Το θέμα είναι ότι το λύνεται με συντελεστές που είναι πολύ μεγάλοι. Αν το λύνετε εκθετικά, θα πρέπει να πει ότι το κάνετε πολύ αργά. Αλλά άμα δεν έχει συντελεστές, μπορεί σε μικρές τιμές αυτό να πηγαίνει πιο γρήγορα. Μιλάω μόνος μου. Επανέρχομαι. Όχι, αυτό είναι η ανάδραση, λέγεται. Εντάξει. Ωραία. Άρα, παίρνουμε ένα πράγμα και λέω, ας πούμε, ότι έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί εκθετικά. Δηλαδή, χειροτερεύει πολύ γρήγορα. Μας εντάξει, οι ζωγραφίες πάνονται, Τώρα παίρνουμε ένα πράγμα που λειτουργεί γραμμικά. Αλλά γραμμικά, όχι τόσο γραμμικά, αλλά σχεδόν. Εντάξει. Το έχουμε. Και πού το πάω τώρα. Ο Μουσάτος, πού το πάω. δεν έχει πολλούς Μουσάτους, ναι. Εδώ. Που το πάω, που πάνε στατήσει και είναι ως τα άκρο. Πάνε απλά η θετική πηγαίνει μεγαλύτερο πιο γρήγορα. Ναι, αλλά εγώ θυμάσαι ότι θέλω να μιλήσω για μικρές τιμές. Για μικρές τιμές, μιλάμε για συντελεστή του Πολεονίμου, που είχε στιγμή. Ναι.
Ναι, δεν σε καταλαβαίνω. Αυτό το κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Αν δεν έχουμε θέμα, εγώ σου λέω απλώς ότι όταν θα κοιτάξω το πρόβλημά μου που πέφτει εδώ, αυτή εδώ η λύση είναι πιο γρήγορη από αυτή. Συμφωνούμε. Όταν θα περάσω το κρίσιμο σημείο, τότε το εκθετικό θα είναι όντως εκθετικό και θα είναι πολύ πιο πάνω από το γραμμικό και θα λέω ότι είναι κακό. Το πρώτο ερώτημα είναι αν μπορούμε να βρούμε αυτό. Αυτό το σημείο είναι σημείο... Πώς? Όχι, δεν εφάπτονται εκεί. Όχι, 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 εκεί πέρα. Μόνο εφάπτονται δεν κάνουν. Όχι, όχι, διασταυρώνονται. Αλλά είναι ένα σημείο κρίσιμο γιατί όταν είμαστε πριν από αυτό το σημείο, μια επίλυση εκθετική μπορεί να είναι πιο γρήγορη από τη γραμμική. Εντάξει. Ωραία. Άρα, έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, άμα σας πάρω τη ρίζα. Πάρουμε, ας πούμε, τη ρίζα από έναν αριθμό, ο οποίος είναι μικρότερος από το 1. Εντάξει. Ναι, το έχουμε αυτό. Όχι. Παίρνω τη ρίζα και να ρωτιέμαι αν η ρίζα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Είναι βέβαια μεγαλύτερη. Είχατε δύο πιθανότητες. Άμα έχετε δεύτερη ευκαιρία, λέτε το άλλο. Είμαστε στο μικρότερο. Εντάξει, από το ένα, όχι στο μεγαλύτερο. Στο μεγαλύτερο είναι η λογική που έχουμε, κλασική. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια πράγματα, πρέπει να εντοπίσουμε γρήγορα τα κρίσιμα σημεία. Άρα μπορεί η μεθοδολογία επίλυσης να μην φαίνεται θεαματική σε μεγάλο αριθμό δεδομένων, αλλά να είναι για μικρά δεδομένα. Τότε είναι πολύ χρήσιμη. Άρα έχουμε πολύ στο χώρο το μαθηματικό της βελτιστοποίησης. Έχουμε αλγόριθμους οι οποίοι άμα τους κοιτάξετε θα δείτε ότι δεν φαίνονται και πολύ θεαματικοί στην απόδοση γιατί πάνε εκθετικά, αλλά για όλα αυτά που είναι χρήσιμα στην καθημερινή ζωή βρίσκουν πιο γρήγορα από όλα τα άλλα. Το έχουμε? Okay. Σας δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Τα κομπιουτεράκια σας πολύ συχνά, δηλαδή τουλάχιστον παλιά, πιστεύαμε ότι όταν κάναμε μία πράξη, τα κομπιουτεράκια έκαναν την ίδια. Συμφωνούμε? Εντάξει, κάνετε ένα μεγάλο αριθμό, επί έναν μεγάλο αριθμό και έτσι, μάλλον θα κάνουμε πολλαπλασιασμό. Ναι, το μετατρέπουν, ας πούμε, σε πρόσθεση, μπορείς να κάνεις ένα μετασχηματισμό Φουριέ, μπορείς να κάνεις και φάση, τα λοιπά, και κάνεις πράγματα που λες, μα αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που έκανα εγώ. Ναι, αλλά έχουν μεγαλύτερη απόδοση, όταν είναι μεγάλη αριθμή, έχουν, θυμάμαι τώρα, καρατσούμπα, και όταν έχουν αυτή την ιδιότητα, μπορείς να σου πούν και την τάξη μεγέθους του λάθος. Άρα, άμα το λάθος είναι αρκετά μικρό και εσύ ψάχνεις έναν ακέραιο, θα το βρει μια ακρίβεια. Συμφωνούμε. Ψάχνετε έναν ακέραιο και εσείς έχετε μια συνάρτηση που το βρίσκει, αλλά με ένα λάθος 0,5. Θα τον βρείτε ποιος είναι. Άμα το λάθος σας είναι μικρότερο από τη μονάδα, τότε ξέρετε ότι είσαστε... Ρωτήστε, άμα σας πω είναι 2 συν πλην 0,5, δεν μπορεί να είναι 3. Εντάξει. Ωραία. Άρα, αυτός ο αλγόριθμος θα είναι πολύ καλός για να κάνετε τι εκτιμήσεις. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει στρατηγική νοημοσύνης χωρίς εκτιμήσεις. Αν θα μου πείτε εκτιμήσεις, δηλαδή πώς το κάνω. Επάνω κάτω είναι αυτά που εκτιμάτε χωρίς να υπολογίζετε. Οκ. Okay. Πήγατε στην τουαλέτα, δεν πήγατε όλοι. Βλέπετε, ας πούμε, αυτή τη ζωγραφιά και σας λέω
Πόσες γραμμές είναι εδώ? Άρα, συμφωνούμε, έχετε δύο μεθοδολογίες. Μία είναι μετράς μία-μία, θα το βρεις που θα πάει, αν και ένα λάθος να κάνεις. Και λες έτσι όπως είναι, ας πούμε έτσι όπως τις βλέπετε. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες οι γραμμές. Συμφωνούμε ότι απαντήσετε αμέσως. Να ξέρετε, ας πούμε, ότι στην παλιά πληροφορική, χωρίς συστήματα expert, δεν απαντάει. Τόσο. Δεν μπορεί να πει την εκτίμηση. Οκ. Άρα, είμαστε σίγουροι ότι είναι δεκάδες. Θα καίγαμε και το χέρι μας. Μία. Εννοείς μία δεκάδα. Όχι, δεν έχει κομπίνα. Το πήρα, εντάξει, επειδή ήταν εδώ. Είναι αληθινές γραμμές. Μιλάω για τις ακμές. Okay. Κάθεστε πάνω σε καθίσματα. Είναι μερικοί που κάθονται πάνω σε καθίσματα που είναι πολυθρόνες. Okay. Άρα κοιτάξτε λίγο την πλάτη σας. Ή κοιτάξτε το άλλο, θεωρείτε. Ναι, ή κοιτάξτε την μπροστινή. Πόσες γραμμές βλέπετε? Ναι. Εδώ είσαι πολύ, είναι πολύ βαρύ αυτό. Γιατί προσπαθώ να της πω ότι όταν λέει δεκάδες, δεν ξέρει ότι θέλει να πει ότι είναι κάτω από 100. Αλλά εσύ, επειδή ξέρω ότι είσαι της ακρίβειας, το είπες λιγότερο από το 100. Είσαι σίγουρος ότι πάνω σε αυτό το πράγμα έχει λιγότερο από 100? Α, δεν είσαι σίγουρος. Τώρα είναι η εκτίμηση της. Ναι, μπράβο. Τώρα κάνεις όμως μια εκτίμηση της εκτίμησης. Σου λέω, οκ, η εκτίμηση. Η εκτίμησή σου είναι σοβαρή, χαλαρή ή αστεία? Ψευδέστηση εκτίμησης. Πώς? Ψευδέστηση εκτίμησης. Άσε το ψευδέ. Μιλάμε για λεξιλόγια, πρέπει να δούμε. Η εκτίμηση πρέπει να είναι ανθεκτική. Τι είναι η λέξη? Άρα, η εκτίμηση τι σημαίνει? Ανθεκτική είναι... Όταν θα υπολογίσεις, να μην παίρνεις πολύ έξω. Όχι. Όχι. Αυτό είναι ακρίβεια. Η ανθεκτική είναι ότι άμα αλλάξω λίγο το σχέδιο και ξανακάνεις μια εκτίμηση, να μπορείς να μου βρεις πάλι την τάξη μεγέθους. Άρα, έχεις μερικούς εκτιμητές που άμα είναι, ας πούμε, πόσα τετράγωνα βλέπετε στη σκακέρα εκεί, αυτή που είναι πιο κοντά από μένα. Εκτίμηση. Όταν το κοιτάζετε πολύ, να ξέρετε, κάνετε ένα λάθος, αρχίζετε να μετράτε και να υπολογίζετε. Άρα δεν εκτιμάτε πριν. Εκτίμηση είναι τσακ, τσακ, πόσα είδες. Ωραία, όταν έχεις μερικούς που το κάνουν αυτό, ας πούμε, βλέπετε τα τούβλα που έχουν τρύπες. Ωραία, πόσες τρύπες, εκτίμηση. Το γεγονός ότι ξανακοιτάξει. Κάτω από 20. Πολλά αυτό δεν ήταν διαφήμιση. Εγώ είπα για τις τρύπες, για τις τρύπες, τις τρύπες τούβλου, τρύπες τούβλου. Και μου λέτε όλα. Θα μου πείτε, είναι σωστή ερώτηση, ποιος μας λέει ότι είναι τα ίδια τούβλα. Θα πρέπει να το αποφασίσουμε γι' αυτό, ότι θα τα μετρήσουμε όλα και θα το κοιτάξουμε. Είναι αυτό που κάναμε με τις πάστες μπαρίλια. Να κοιτάξουμε αν τα τεμάχια είναι του ίδιου τύπου, του ίδιου μέγεθους, γιατί μετά όταν θα σου πει μετά από 11 λεπτά πρέπει να είναι όλα ψημένα. Άμα είναι κομμένα διαφορετικά. Ωραία. Αλλά να ξέρετε ότι, θα το ξαναπώ ότι θα φανεί διαφημιστικό, είναι μία μάρκα που αρχίζει με μπα και τελειώνει με λα. Όταν θα τα μετρήσετε όλα τα ζυμαρικά που έχει μέσα, θα πάρετε ας πούμε 10 ζυμαρικά τυχαία και κοιτάζετε την απόκληση σχεδόν στο μηδενικό. Σωρά. Και γι' αυτό όταν σας λένε το νούμερο από κάτω σε πόση ώρα ψήνεται, είναι το πιο κοντινό από την εκτίμηση. Ενώ το άλλο είναι καλλιτεχνικό φλού. Εντάξει. Ειδικά σε μερικές χώρες που δεν ξέρουν τα ψήνουν, σου λέει ψημένα θα είναι, λαπάς, τι μας νοιάζει. Άρα, ξαναλέω, γιατί η ανθεκτικότητα, για την κυρία στη γωνία, η οποία έχει θέση ανθεκτική στη γωνία, γιατί άμα σας ανακατέψω, το πιο πιθανό είναι να μην μπορέσεις να μετακινηθείς από εκεί, αλλά θα είσαι πάλι εκεί, ενώ οι άλλοι θα έχουν κάνει ένα μπουρδέλο. Άρα, η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να κάνεις εκτιμήσεις κάτω από πιέσεις, άρα αλλαγές συνθήκων, η οποία όμως σου επιτρέπει. Δηλαδή,
να το ξαναβρεις. Βλέπεις ένα αυτοκίνητο περνάει. Λέω σε πόση, με ποια ταχύτητα περνάει. Είναι μια εκτίμηση. Πόσο είναι αυτό. Πόσο είναι τα τετράγωνα. Έχεις λοιπόν μερικούς ανθρώπους, δηλαδή εγκεφάλους δεν είναι, είναι πολύ καλοί εκτιμητές. Το πιο γαμάτο είναι να μην το έχουν δει ποτέ. Δηλαδή, του πα πρώτη φορά στην Αμερική, κάπου Κανάβεραλ, βλέπει τον πύραυλο και του λε με ποια ταχύτητα εκτοξεύεται. Δεν έχει δει ποτέ πύραυλο. Και σου λέει μια ταχύτητα που είναι αειδιαστική. Α, τι σημαίνει αειδιαστική σε εκτίμηση, είναι ότι κάνει λάθος 2-3 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνετε. Ας πούμε, άμα σας πω, το Concorde, με ποια ταχύτητα πήγαινε από την Ευρώπη στην Αμερική. Ε, τι είπες εσύ. 400 χιλιόμετρα την ώρα. Άμα είναι πάρα... Να ξέρετε ότι εδώ έχουν αποφασίσει ότι θα είναι υπερηχητική, αλλά δεν ξέρετε ότι είναι δύο φορές υπερηχητική. Και είναι... Είναι πάνω από Mach 2. Σοβαρά. Σοβαρά, ναι. Δεκαετία του 70, Πώς? Το ξέρεις, αφού μιλείς σε σχέση με τον ήχο. 800 μέτρα θερού. Το γονγκό. Ναι. Αλλά πρόσεξε, αυτό που κάνεις εδώ θα αρχίσει να είσαι λίγο πιο πάνω. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, τον ήχο το μετράς 340 ή μόνο 300. 300. Α, εντάξει, άρα είσαι λίγο πιο πάνω. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι άμα πεις, άρα, είμαστε εντάξει, τώρα το έχουμε, τώρα θα σας κάνω εξωπραγματικό για την κυρία, με αγάπη, και το διπλανό, με λιγότερο αγάπη, με περισσότερη νοημοσύνη, να δούμε αν θα το βρει. Άρα, τώρα είμαστε στο shuttle, το αεροπλάνο. Το αμερικάνικο, Columbia, Challenger, τέλος πάντων, αυτά που γυρίζουν όμως. Ε. Λοιπόν, και γυρίζει. Με ποια ταχύτητα γυρίζει η γη. Τώρα εδώ, εκτίμηση, εντάξει, δεν γίνεται. Εκτός αν το ξέρεις από πριν. Και έτσι, παιδί μου, πόσο να γυρίζει, δηλαδή, πόσο επιστρέφει. Τώρα το βουλώσατε όλοι, ε. Ούτε υπήρχε, εδώ η ομάδα υπερηχητικών, τίποτα. Ωραία. Mach 25. Είδες, έπαθες την πλάκα σου. Φαντάσου αστροναύτης που είναι μέσα. Να ξέρετε λοιπόν, όπως έχουμε τη σιδερόστα, το σίδερο, εντάξει, οι υπτάμενοι και οι αστροναύτες, αυτό το shuttle το ονομάζουν σίδερο. Διότι δεν πετάει. Πετάει μόνο όταν είναι με 25 μάκι. Καταλάβατε. Φανταστείτε τώρα ότι παίρνετε ένα σίδερο, παλιό σίδερο, το βλέπετε με αυτό το πράγμα ή καινούριο. Και λέει, το κάνω έτσι, στα πυραυλώσει, να δω πόσο πετάει. Άμα το πετάτε με Mach 25, θα πετάξει, και θα δεχθεί τόσο μεγάλη πίεση που η μορφή του φτάνει. Άμα ήταν να πετάει κανονικά, με Mach 25 θα έχει πια φτερά. Θα είχαν φύγει τα φτερά, εντάξει. Το πιάσετε τώρα, συμφωνούμε. Ωραία. Άρα, όταν όλο σου λέει ότι είναι πάνω από 10 φορές ταχύτητα του Concorde, όταν το Concorde πως βλέπει πως είναι ήδη, 10 φορές τι θα μείνει, ας πούμε. Πρέπει να έχεις τερά τόσα. Το έχουμε τώρα ή έτσι και έτσι. Ωραία, πάμε πιο μακριά. Θα πάρουμε τώρα ένα δημαστημόπλιο και σας φεύγει έτσι. Φεύγει. Έχει χρησιμοποιήσει τον Δία κτλ. Κτλ. Voyager. Με ποια ταχύτητα μετακινείται. Εκτίμηση. 300.000. Όχι, ξεχνάστε ένα πράγμα. Εγώ σου μιλώ για το διαστημόπλιο, δεν σου μιλώ για τον πύραυλο. Άρα, κλασικά είμαστε στα 35 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δεν το ξαναλέει. Να το ξαναπώ. Αυτό είναι μια βάση δεδομένων με αθεκτικότητα. Θα το πω δύο φορές, θα μπει και από εδώ και από εδώ, 35 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Εδώ, άρα θέλω να το, εδώ θέλω να το σκεφτείτε, ας πούμε, σε πόσα δευτερόλεπτα κάνετε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Διαπασμός είναι πλέον, εντάξει. Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Θεσσαλονίκη-Αθήνα. 15. Ποιος είπε 15 δευτερόλεπτο. Στα 10-350 χιλιόμετρα. Ναι. Αλλά
Αυτό αρχίζει να γίνεται εκτίμηση, αλλά εκτίμηση κρυσταλλική. Δηλαδή, επειδή έχεις ένα δεδομένο ξεκάθαρο, μετά λες πάνω κάτω είναι αυτό, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Τώρα, άμα σε βάλω να θα κάνεις ακριβώς τη διαίρεση, θα πεις πόσα χιλιόμετρα, 2,35 και θα ξέρεις ακριβώς. Είμαστε εντάξει. Mm-hmm. Θα μπορείς να το κάνεις. Αυτό όμως δεν θα ήταν εκτίμηση, θα ήταν υπολογισμός. Mm-hmm. Είμαστε εντάξει. Άρα, η ανθεκτικότητα θα είναι πολύ σημαντική όταν θα έχουμε δεδομένα με μεγάλη διασπορά. Άρα, στο γαλλικό σύστημα, ειδικά στο δημοτικό, κάνουν ένα πολύ ωραίο τεστ που θα άρεσε στη Λουτσία, αλλά σίγουρα θα το θυμηθεί. Είναι, σου λέει, θα φτιάξουμε μια πόλη. Εντάξει. Σου λέει, τι πληθυσμό. Πρώτη ερώτηση, πόσα σχολεία. Πάπ, σφαλιάρα. Γιατί φαίνεται απλό, έτσι γίνεται. Αλλά λες, ας πούμε, ένας πληθυσμός, τι κατανομή έχει, πώς είναι οι νέοι, πόσα σχολεία χρειαζόμαστε. Και δεν σου λέω, το λέω σχολείο για να είναι τα δημοτικά, ας πούμε, να είναι το πιο απλό εντός εισαγωγικών. Άλλο να ξέρεις μετά να μπορείς να καταμετρήσεις και γυμνάσιο και λύκειο και πανεπιστήμιο κτλ. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, πάνω κάτω τα πανεπιστήμια σε μια πόλη πόσα είναι και μεγάλη να είναι, ακόμα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι, η τάξη μεγέθους είναι η δεκάδα. Mm-hmm. Το υπερβάλλω, κατάλαβατε. Δηλαδή δεν θα πούμε ότι είναι 2-3, είναι ας πούμε η δεκάδα, δεν θα είναι η εκατοντάδα. Ενώ τα σχολεία. Ναι, είστε ήδη σε εκατοντάδες ανάλογα και λέτε το έχω μετρήσει και καλά. Okay. Άρα τι κάνουμε μετά, λέμε στα παιδιά τόσα τα σχολεία. Όταν έχουν τόσα τα σχολεία, λες μετά πόσα λύκεια. Τώρα αρχίζουν να το συμμαζεύουν. Άρα είναι εκτιμήσεις οι οποίες είναι ορθολογικές. Άρα κάνουμε συσσωρευτικά και πηγαίνουμε προς μια κατεύθυνση. Άρα έχουμε εκτιμήσεις οι οποίες δεν θα έχουν μόνο ανθεκτικότητα, δεν θα έχουν καλή διασπορά, αλλά είναι ελεγχόμενες. Άλλο αυτό. Ελεγχόμενες θέλει να πει ότι σας δίνουμε μερικές γνώσεις, επιπλέον από την εκτίμηση, αλλά όχι αρκετές να κάνετε υπολογισμό. Εντάξει. Άρα, ένα άλλο παράδειγμα. Θυμάστε, υπάρχουν τα καράβια. Τα καράβια πηγαίνουν, ας πούμε ότι είναι με πανί, το πιο απλό, μικρό. Με ποια ταχύτητα πηγαίνουν, είναι ένα θέμα. Τώρα έγινε ένα άλλο καράβι, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό, όχι τώρα πρόσφατα, υπάρχει. Αυτό σηκώνεται και πατάει μόνο πάνω στα πτερύγια του. Όχι, καταμαράν. Εσύ είπε καταμαράν. Καμία σχέση. Τα καταμαράν, ναι, τα δελφίνι είναι καλύτερο, αλλά το δελφίνι, έχετε δει δελφίνι με πανί? Όχι. Το όχι αυτό δεν ήταν εκτίμηση, ήταν γνώση. Όχι. Άρα φανταστείτε με πανί. Άρα φυσάει ο αέρας, είναι τόσο ελαφρύ που αρχίζει να σηκώνεται, είναι κανονικά τρία. Και τα πτερύγια που έχει, που πάνε έτσι, δεν πάνε έτσι, πάνε έτσι, σιγά σιγά σταθεροποιείται και πηγαίνει έτσι με τα πτερύγια μέσα. Μόνο. Όλο το καράβι είναι όλο απ' έξω. Τώρα για να υπολογίσετε την ταχύτητά του, πρέπει να δείτε το πτερύγιο τι αντίσταση φαίνει. Καμία σχέση με το καράβι. Άρα εδώ είναι, μόλις σηκωθεί, έχουμε αλλαγή ταχύτητας, τεράστια. Εντάξει. Τώρα βέβαια, επειδή σας το περιέγραψα, δεν θα πείτε δύο κόμβους. Άρα, τώρα σιγά σιγά φτιαχνόμαστε εδώ. Κοιτάζουμε τώρα στρατηγική νοημοσύνη, αλλά που πρέπει να έχουμε και βάθος. Τώρα θα πρέπει να δούμε μέσω της ανθεκτικότητας και της απόδοσης τι άλλο χρειαζόμαστε. Τώρα χρειαζόμαστε. Εκτός από το μήκος. Μου έβαλε μια μικρή ασφάλεια ο μαθητής, το βλέπω. Χρειαζόμαστε. Θες να πεις κάτι? Ναι. Είπες όχι, άρα είναι κάτι. Θες να πεις κάτι άλλο? Πρόβλεψη. Άρα, είναι η πρώτη φορά που μπαίνουμε βαθιά μέσα στην έννοια του χρόνου. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, πολλά πράγματα που σας είπα είναι επί της ουσίας του χώρου.
Εντάξει, δηλαδή πώς αναλύεται τα δεδομένα που βλέπετε. Ας πούμε, λέτε πώς είμαστε εδώ. Εντάξει, ωραία. Τα δεδομένα του χώρου. Όταν βέβαια σας έβαλα ταχύτητες, έχετε βέβαια και ένα χρόνο, αλλά πάνω κάτω είναι πράγματα που τα βλέπετε εκείνη τη στιγμή. Τώρα σε βάθος χρόνου, π.χ. τώρα σας λέω, παίρνετε τη Θεσσαλονίκη, ποια κτίρια θα μείνουν σε 500 χρόνια. Βλέπετε τώρα εδώ είναι λίγο δύσκολο. Λες τώρα τι να κοιτάξω, ας πούμε, τι έχει σχέση. Έχει σχέση με μηχανικούς, είναι το θέμα της δομής, έχει σχέση με τον πετό. Όλα τα μεταλλικά. Άλλοι θα πούν τα μεταλλικά. Δέκτο. Θα δεις ότι ας πούμε μια νοημοσύνη που είναι στρατηγική και ανθεκτική θα σου πει ότι τα κτίρια που θα μείνουν σε 500 χρόνια είναι αυτά που ήταν πριν 500. Εδώ τώρα λες, παιδί μου, πλάγια σκέψη αυτό. Τι σημαίνει. Άμα έχεις μια εκκλησία που έχει κρατήσει 1000 χρόνια, ποιος σε πειράζει 1500. Εντάξει, δηλαδή, σεισμούς έχει φάει. Έχει κάποια διαχρονικότητα, έχει αποδείξει ότι έχει μια ανθεκτικότητα. Άντε, να δούμε. Τώρα τα άλλα κτίρια που έχουν 20ετία, δεκαετία, άντε 50 με τα τσιγκέλια. Π.χ. εδώ εσείς. Ποιος μένει σε σπίτι που έχει πάνω από αιώνα. Πάει, πεθάνατε όλοι. Εντάξει, εγώ ελπίζω ότι θα είναι 2-3. Στο χωριό. Μπράβο, το χωριό μας έσωσε. Λοιπόν, άρα μετά σου λέω ποιος μένει σε σπίτι που έχει πάνω από 50 χρόνια. Άρα βλέπετε τώρα το παράδοξο είναι ότι όλοι εμείς οι μεγάλοι φτιάχνουμε σπίτια για τους μικρούς έχοντας βάθος χρόνου ούτε την 50ετία. Πολύ τζάμπα δουλειά. Καλύτερα να είμαστε μοναχοί. Όχι για να μην έχετε παιδιά, να μπορείτε να πείτε παιδιά, θα χτίσουμε μια εκκλησία, θα κρατήσει 1000 χρόνια τουλάχιστον. Γελάτε τώρα. Θα σας πω αλλιώς, για να καταλάβετε πού το πάω. Ας πούμε ότι θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι. Λέτε έχετε πολλά λεφτά, έτσι φουσκωμένα, τσακ. Και πάτε να δείτε τον αρχιτέκτονα και λέει: θέλω ένα σπίτι που θα κρατήσει 1000 χρόνια. Καλά. Εντάξει, ότι θα είσαι πυροβολημένος για τον αρχιτέκτονα είναι λογικό, αλλά εφόσον θα βλέπει τέτοια δεδομένα, θα λέει: εντάξει, παιδί μου, ό,τι θες. Ωραία, άρα θα μου τα αποδείξεις ότι θα κρατήσει 1000 χρόνια. Μα μπορεί. Ναι. Γιατί θα το δεις ήδη από την επιλογή των υλικών. Δηλαδή εσείς αμέσως σκεφτήκατε τον πετό, εγώ μπορώ να σας πω ότι για το μάρμαρο τα πάμε καλύτερα στην Ελλάδα. Μπορεί να φτιάξει ένα μικρό σπιτάκι για το υλικό και ξέρω εγώ το τραπέζι που θα έρθει το τραπέζι και σημαίνει. Πάνω σ' άμα δεν μιλούσες θα είχες κάσεις, δεν είναι. Το κατάλαβα. Έπρεπε να πει κάτι σε κάποια φάση. Ναι, δεν με πειράζει. Δεν σου λέω απλώς να κάνει μια μινιατούρα, αλλά φαντάζω ότι θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο ναό. Και σου λέει, εντάξει, άμα είναι καινούριο ναό και έχω απεριόριστο όσον αφορά το. Μάρμαρο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τι προσπαθώ μετά. Δηλαδή, το περάσαμε αυτό με τον πετό. Έχουμε διάφορες τεχνολογίες. Το είδαμε πώς γερνάει. Το έχουμε δει και με τον πετό αρμέ. Και μετά τη βλέπουμε πέτρινη επένδυση. Ξαναβάζουμε πέτρα, ξαναβάζουμε αυτό. Και λέτε, παιδιά, μας δουλεύετε. Είναι αυτό που έκαναν τόσα χρόνια. Εντάξει, μετά βάζαμε, μπογιατίζαμε πάνω στην πέτρα, μετά καταλάβαμε ότι η πέτρα χαλούσε από το μπογιάτισμα, μετά καθαρίσαμε το μπογιάτισμα να φαίνεται η πέτρα και παιδιά κάνει το από την αρχή να ξέρω, βάλε πέτρες ας πούμε. Ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία, άρα εδώ έχουμε ένα θέμα, χρόνος με τις δύο πλευρές. Άρα, άμα θέλετε τώρα να σκεφτείτε κάποιον, ο οποίος σας ενδιαφέρει να ακούσετε τι λέει και λέτε ας πούμε κάνει πρόβλεψη χρόνου. Άμα κάνετε τις βλακίες της αστρολογίας είναι πολύ απλό, πάνω κάτω αναζητάτε τι θα σας πει ένας τύπος ο οποίος όταν θα γίνει θα το έχετε ξεχάσει τι ζητήσατε. Εντάξει. Άρα άμα θέλετε να το δείτε λίγο πιο καλά ας πάρουμε έναν αστρολόγο γιατί να μπορούμε να έχει πλάκα. Παίρνουμε λοιπόν έναν αστρολόγο. Όχι έναν αστρονόμο, παίρνουμε έναν αστρολόγο. Τόσα παιδί μου, είμαστε τώρα πριν 50 χρόνια. Τα δεδομένα της ημέρας είναι αυτά. Τα διαβάζεις. Πες μου τι γίνεται αύριο. Ωραία. Α, σου λέει, αύριο θα έχετε, κλασική, θα έχετε πολύ καλή μέρα, να προσέχετε τους φίλους σας,
στις γκόμενες του ανδρός σας, γιατί εντάξει όλα συμβαίνουν. Πες μου κάτι που να έχει, τέλος πάντων, καμία σχέση με αυτό που λέω. Εντάξει. Θα είσαι καλά. Και φανταστείτε ότι έχετε επιλέξει την ημερομηνία που πέθανε ο πατέρας σας. Αγιά σου λέει χτύπα ξύλο. Είναι θεωρητικό και έχει χτυπήσει πλαστικό, δηλαδή τι ξύλο. Εντάξει, το λες αυτό, αλλά πάντως ξύλο έχει από κάτω, άμα θες. Βλέπεις, ο γιος σου αμέσως το εντόπισε. Δεν λέω τώρα πόσο πλακέ είναι αυτό. Άρα, λέω απλώς ότι ο χρόνος με την πρόβλεψη έχει ενδιαφέρον αν μπορεί να πάτε πίσω, να πάτε μπροστά. Δηλαδή, το παράδειγμα που σας έδωσα, ποιος θα είναι ακόμα εδώ σε 500 χρόνια, θα είναι αυτός που ήταν πριν 500 χρόνια. Προσέξτε όμως τι θέλει να πει αυτό. Βάζω μια σταθερότητα χιλιετίας, εφόσον κάναμε μείον 500 και ποντάρουμε στο συν 500. Άμα θέλετε να το κάνετε λίγο πιο σταθερό, μπορεί να κάνετε, ας πούμε, τι άντεχε πριν 2.000 χρόνια και κάνετε μόνο συν 1.000. Το βλέπετε. Τώρα πήρατε μόνο το 1 τρίτο στο συνολικό. Παίρνετε, ας πούμε, μια πυραμίδα σε Αιγύπτου, λέτε αυτό θα είναι. 2.600 π.Χ. Έφαγε και 2.000, έχει 5.600, άντε και μια χιλιετία, ρε παιδί μου, δεν χάλασε ο κόσμος. Είμαστε εντάξει, με κλασικά δεδομένα. Άρα λέω απλώς ότι αυτή η επιστροφή, η πρόβλεψη, και θα το κάνουμε σε αντιπαράθεση με την παράβλεψη, ας σας δίνω ένα παράδειγμα παράβλεψης. Κανονική οικογένεια κάνει το σπίτι με μπετό, αρμέ, και αφήνει τα σίδερα ανοιχτά και τα κάνει και έτσι μετά. Θυμάστε, έχετε δει αυτό. Ωραία. Και σας λέει λοιπόν, εντάξει παιδί μου, άμα κάνουμε έναν άλλον όροφο να το βάλουμε. Okay. Το γεγονός ότι τα σίδερα είναι έξω είναι κάτι που δεν προβλέπεται από τη δομή του μπεκτό αρμή που πρέπει να είναι μέσα. Αλλά αυτά τα σίδερα σκουριάζουν, έχουμε διάβρωση και είναι το χειρότερο σημείο εισόδου υγρασίας. Αυτό τώρα το κάνεις για το μέλλον. Ξέρετε παιδί μου, άμα είναι να κάνεις τέτοιο μέλλον, άστο. Φτιάξε ένα διπλανό διόρροφο. Άρα, η ικανότητα της πρόβλεψης όσο αφορά το χρόνο. Το χρόνο, θέλουμε ένα χρόνο ο οποίος να είναι τι τύπου. Πρέπει τουλάχιστον η μονάδα να είναι η δεκαετία. Αν δεν είμαστε ακόμα σε χρονοστρατηγική, είμαστε απλώς σε στρατηγική νοημοσύνη. Σε χρονοστρατηγική θα είμαστε σε μονάδα, θα ήταν ο αιώνας. Εντάξει, και μετά πάμε στη χιλιετία. Δεκαετία. Δηλαδή, πάνω κάτω η νοημοσύνη μας χρειάζεται να μιλάει με δεκαετίες για αυτό που θα γίνει. Θα μου πείτε, δεν φαίνεται και πολύ εντυπωσιακό, έτσι γίνεται. 1914, 1918, 1939, 1945. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος χαρακτηρίστηκε ως τελευταίος, δεν θα υπήρχε άλλος. Για πρόβλεψη. Μιλάμε παγκόσμια, δηλαδή δεν εμφανίστηκε κάποιος να πει, παιδιά, το νιώθω λάθος. Δεν θα μας βγει. Ενώ από το 1945 έως το 2019 έχουμε δεν ξέρω πόσους που μας λένε τώρα. Τώρα το νιώθω, του χρόνου, το 2012, σε λίγο, θερμό επεισόδιο, σύραξη, τέλος πάντων κάτι θα γίνει, παιδιά, δηλαδή θα με διώξουν. Και δεν το διώχνουμε καν. Εντάξει. Άρα ο άλλος κάνει 10 προβλέψεις, 10 λανθασμένες, λες στην 11η μπορεί να το έχει. Γελέ. Το είναι. Γελάτε. Ναι. Να προσέξτε, θέλετε να πω τη λέξη δημοσκόπηση, να γελάσετε. Δεν θα γίνει ποτέ. Λάθος εκτίμηση. Δεν θα γίνει. Μητέρα, γάμο το αφού έγινε. Δεν έγινε. λες αυτό δεν το είχα σκεφτεί. δηλαδή όντως. Δηλαδή. Άρα τι πρόβλεψη έκανες. Δηλαδή δεν πρόβλεψαν οι εταιρείες ότι αυτός που θα το ζητήσει θα πει ότι δεν υπάρχει αυτό που προβλέφθηκε. Ενώ θα έπρεπε να πούν,
Εμείς προβλέπουμε ότι θα είναι αυτό το αποτέλεσμα και προβλέπουμε ότι αυτοί που θα το υποστούν δεν θα έχουν προβλήματα ότι είναι το αποτέλεσμα και δεν θα το δεχτούν. Και δεν θα τους χαλάσουμε. Θα τους πούμε ούτε οι 10 μονάδες. Εντάξει, δεν είναι εκτίμηση αυτό. Εδώ τουλάχιστον σπάζεις πλάκα. Το λες, το ανακοινώνεις και το ανακοινώνεις με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, έχουμε και άλλες εκλογές, ε. Εντάξει, τώρα. Έχουμε πάρει άλλες οδηγίες τώρα από τους... Εννοείς οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ή αυτοί που σχολιάζουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Α, οι επιχειρηματολόγοι. Ναι, τους έχουν πει τώρα να κοιτάζετε τις δημοσκοπήσεις. Είναι σωστά. Άρα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα και έχει σχέση με αυτά που λέμε, παρόλο που νομίζετε ότι κάνω μόνο χιούμορ. Εσύ συνεχίζεις να καπνίζεις, α. Και μετά θες να καταλαβαίνεις και το δάσκαλο. Δηλαδή, με μειωμένο εγκέφαλο, λιγότερη νοημοσύνη, λιγότερο νοημοσύνη και κάθεσαι εδώ. Κάθεσαι εδώ μπροστά για να μην σε βλέπω ή να μην το βλέπω το πακέτο. Άρα, ξαναλέω. Γιατί τα γκάλοπ τα λέμε γκάλοπ. Ελληνική λέξη, ελληνιστή, έτσι γίνεται. Το γκάλοπ, μπράβο, άρα, λάθος, είπα μπράβο, λάθος, να δούμε πού το πάμε. Ένα ωραίο λάθος. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό. Εσύ να το κρατήσεις, είναι πιο έξυπνος από ό,τι νομίζεις. Λοιπόν, ξανά, δεν είναι αυτός που επινόησε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις υπήρχαν ήδη. Είναι αυτός που επινόησε να έχουμε μικρότερο δείγμα. Με τα ζάρια είναι κάτι. Όχι, άσε τα ζάρια. Άσε, άκου. Με τα ζάρια. Που έκανε πειραματικά και αυτό συμβαίνει αυτό σαν πείραμα που είναι συνήθεια σε πραγματικές συνθήκες. Ο Κύριος είναι σαν εσένα. Είχε ώρα που ήθελε να το πει. Το είπε τώρα, είμαστε εντάξει. Άρα, ξανακάνουμε για όλους τους άλλους, γιατί βέβαια έχουμε βρει φάσμα εδώ. Είναι πολύ απλό. Είναι το δείγμα. Άρα, ο Γκάλοπ για τις ίδιες προβλέψεις είχε βρει μικρότερο δείγμα, δειγματοληψία, και είχε προβλέψει το γεγονός από άλλους που είχαν τεράστιο δείγμα και τα έκαναν χάλια. Άρα, θυμάστε αυτού τα δείγματα που λέτε, ας πούμε, ακούω δημοσκόπηση με 1102 άτομα. Γιατί δεν λένε 1000, ας πούμε, ή 2000, και κάθε φορά έχει κάτι νούμερα έτσι παράξενα. Αυτά είναι από τα μαθηματικά και αυτό τι έχουμε δει, ότι έχουν πιο μεγάλη ανθεκτικότητα οι σωστές δειγματοληψίες. Άρα, τι σωστή είναι. Ας πούμε, ρωτάς μόνο στις γυναίκες. Ρωτάς μόνο σε στρατιωτικούς. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό μάλλον δεν κάνουν σωστούς υπολογισμούς, γιατί κάνουν τις ίδιες εκτιμήσεις. Άρα το λάθος μεγενθύνεται. Πρέπει να έχετε ένα δείγμα. Το δείγμα είναι λίγο από όλους, αλλά πόσο λίγο από όλους. Αυτό είναι ο Γκάλοπ. Άρα κάνει μια νέα... Άρα ο Γκάλοπ θα είναι αυτό το πράγμα με την πρόβλεψη του χρόνου και όχι την παράβλεψη. Δηλαδή λέτε, ας πούμε, μερικά πράγματα δεν είναι σημαντικά. Ένα παράδειγμα, έχετε δύο μικρά κόμματα και λέτε μπορεί να ενωθούν. Ρωτάτε σε έναν ειδικό. Θα ενωθούν? Λέει ναι, βεβαίως. Εσείς έχετε διαβάσει ότι ο ένας από τα δύο είπε όχι. Αυτό είναι βιωματικό. Είδες, είναι ανθεκτική η θέση σου γιατί εσύ δεν έφαγες τα μούτρα σου αλλά διέλυσες τα πάντα γύρω σου. Άρα, ο χρόνος και η διαχείριση. Πρώτα απ' όλα, πώς μπαίνουμε μέσα στον χρόνο. Άρα, θα έχουμε την έννοια της μονάδας και την έννοια της ομάδας. Άρα, ένα ωραίο παράδειγμα που είναι απλό να το συνειδητοποιήσετε όλοι, ας πούμε, όταν λέτε η οικογένειά μου, τι εννοείτε? Εννοείτε, ας πούμε, τα παιδιά σας, αν έχετε παιδιά. Αλλά λέτε τα παιδιά σας και εμείς, ή βάζετε, ας πούμε, και τον παππού και τη γιαγιά στην οικογένεια. Όλους τους ανθρώπους που αποτελούν δεσμό. Όχι, γιατί έχεις δεσμούς και εκτός οικογένειας.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι λιγερική ερώτηση. Θα σου κάνω να σε βοηθήσω. Δεν είναι λιγερική, δεν είναι χριστιανική. Είναι πολύ πρακτική, ας πούμε. Όταν λες η οικογένειά μου, σε βάθος πόσο γενναιών πας. Κλασικά. Μετά. Άντε τρία. Εντάξει, με τρία. Άρα το λες αυτό η οικογένεια. Άρα μετά όταν σου λέω ο προπάπος σου, α, είναι εκτός οικογένειας. Όχι, το ξέρω τι είναι, αλλά αν έχεις πάρει τρία, πόσο να κάνεις. Αν έχεις πάρει τους επόμενους, εσένα και τους προηγούμενους, δεν μπορείς να φτάσεις στον προπάπο σου. Όταν είπα προηγούμενους, εννοούσα όλους τους προηγούμενους. Κοίτα, μπορεί να είσαι λιγερόπεδο, αλλά τώρα το έχεις παρακάνει, εντάξει. Ναι, εδώ και 2.000 χρόνια η οικογένειά μου είναι εδώ, τους σέρνω όλους, ας πούμε, εντάξει. Εντάξει. Όχι, για τους Αποστόλους μπορεί να έχει νόημα, για τους άλλους, εντάξει, θα το πιάσουμε αυτό. Άρα, λέω απλώς σου, ότι έχουμε μια τάση για να σκεφτόμαστε τα πράγματα, να λέμε, ας πούμε, όταν λες τα ξαδέρφια μου, μέχρι πού πας. Συνήθως τα πρώτα. Μέχρι τι πρώτα. Μ' αρέσει. Μέχρι πρώτο, δηλαδή το πολύ πολύ, δηλαδή, εντάξει. Πες, είναι τα λάθος τα αδέλφια, δηλαδή μέχρι εκεί να φτάνει. Εσύ, ναι, άρα λέω απλώς ότι όταν θα έχουμε την πρόβλεψη χρόνου μέσα στη στρατηγική νοημοσύνη, είναι πρώτα απ' όλα πώς παίζουμε με τα όρια μας, όποια και να είναι. Εντάξει, αποφασίζετε ότι η οικογένεια είναι τρεις γενιές, okay. Πώς διαχειρίζεστε την επόμενη από τις τρεις και την προηγούμενη. Τη συνδέετε, δεν τη συνδέετε, θεωρείτε ότι είναι μια μορφή επαφής, μια μορφή σχέσης ή μια μορφή δεσμού. Άρα, να το θέσουμε πάλι αλλιώς, άμα τα πάρουμε, ας πούμε, όλη την οικογένειά σου, πες μέχρι εδώ, και μου λες αυτή είναι όλη, σου λέω ναι, αλλά οι μονάδες σου ποιες είναι. Καταλαβαίνεις. Και μπορείς να μου πεις, είναι ανά γενεών. Μπορεί να μου πεις ότι είναι ανά τριών γενεών, για να κάνει το θέλω. Μετά, θα έχεις επικάλυψη. Ή δεν θα έχεις επικάλυψη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με την επικάλυψη είναι ότι αυτό θα είναι μία buffer zone, ενώ εδώ θα έχετε μόνο κρίσιμο σημείο. Άρα, άμα είχατε αυτό, πώς έλεγε ο άλλος για τις εγγραπτόμενες, εδώ έχουμε κρίσιμο σημείο. Έχουμε μία έννοια της οικογένειας, περνάμε από την άλλη μόνο από ένα σημείο. Εδώ έχουμε μία επικάλυψη. Το θέμα είναι ότι ήδη αυτό είναι, αυτό μπορεί να φαίνεται βέλτιστο και αυτό να είναι ανθεκτικό. Άρα, στην στρατηγική νοημοσύνη ασχολούμαστε πιο πολύ με το ανθεκτικό. Και το ανθεκτικό σε βάθος χρόνου είναι βέλτιστο. Αυτό, άμα θες, είναι σαν θεώρημα, απόφθεγμα που ήθελες στην αρχή, θυμάσαι, που μου πρότεινε σαν έννοια και σου είπα, όχι, αυτό είναι η κατάληξη, δεν είναι μεταγνώσεις. Άρα, η ανθεκτικότητα είναι συνήθως κατώτερη από το βέλτιστο. Δηλαδή, μία επίλυση που είναι ανθεκτική έχει λιγότερη ακρίβεια από τη βέλτιστη, εφόσον είναι η βέλτιστη. Μόνο που με πολλές μετρήσεις και πολλές εκτιμήσεις και πολλούς υπολογισμούς, πολύ συχνά η βέλτιστη καταραίει. Ενώ όσο πιο πολλά φαινόμενα έχεις, σιγά σιγά η ανθεκτικότητα γίνεται όλο και καλύτερη. Καταραίει γιατί δεν μπορεί να σταθεί στον χρόνο ή παίζει λίγο κάτι άλλο. Όχι, όχι, όχι. Σου δίνω το παράδειγμα που είναι το πιο εύκολο με τα αεροπλάνα και τις ανταποκρίσεις. Εντάξει. Θες να πας κάπου και θες το βέλτιστο, αλλά φτάνεις, μπαίνεις στο αεροπλάνο. Εσύ έχεις λίγο καθυστέρηση, έχει φύγει. Άρα εδώ τι κάνουν, σου κάνουν μια ανθεκτικότητα buffer zone μία ώρα και ό,τι και να κάνεις, έφτασες στο συν 1 ή στο 55, αυτός φεύγει στο 60. Αυτό λοιπόν θα σου απορροφήσει λάθη. Όταν το βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτουργούν όλες οι εταιρείες με αυτό και καμία δεν τολμάει να βάλει βέλτιστο, γιατί θα την πατήσει πολύ γρήγορα. Αλλά μετά θα λένε η εταιρεία που δεν ξέρει να υπολογίζει. Ενώ οι άλλοι
Για μένα αυτό είναι το γαμάτο. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί πετάω πολύ και σου λέει θα φτάσουμε σε 2 ώρες. Όταν κοιτάς την αληθινή πτήση είναι 1.30. Σου έχει βάλει το τάξι, σου έχει βάλει το άλλο τάξι και άρα μετά όταν στο ανακοινώνει λέει φτάσαμε 10 λεπτά πιο νωρίς. Φτάσαμε 10 λεπτά πιο νωρίς από την υπερκτίμηση που δεν υπάρχει. Και μετά έχουμε και το επιχείρημα marketing. Η εταιρεία μας είναι πάντα στην ώρα της. Λες, μας δουλεύετε ήδη στο πρώτο, μας δουλεύετε και στο δεύτερο και είστε οι καλύτεροι που μας δουλεύουν. Άρα, τώρα άμα θες να κάνεις λοιπόν λίγο πιο σοβαρά, όταν πας ας πούμε στην Ελβετία και στις περιοχές της Γαλλίας που είναι κοντά στην Ελβετία, σου ζητούν συγγνώμη ότι το τρένο έχει 2 λεπτά καθυστέρηση. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω λέω, ή ξέρουν τι είμαι μέσα και με δουλεύουν, σου λέει τον Έλληνα θα τον πρίξει αυτό, δεν γίνεται. 2 λεπτά καθυστέρηση. Δηλαδή, εγώ που έχω ζήσει 8 ώρες καθυστέρηση, έχω φάει 11 ώρες καθυστέρηση, όταν τον άλλο τολμάει και μου λέει, θα μα συγχωρείτε, γιατί δεν την έχει ακόμα την καθυστέρηση, μα συγχωρείτε, αλλά θα έχουμε 2 λεπτά καθυστέρηση. Λες, εσύ ξέρεις ότι έχει Έλληνες μέσα στο βαγόνι, αυτό το λες. Δηλαδή η νοοτροπία είναι παράξενη. Αλλά προσέξτε, το τρένο δεν έχει buffer zone. Είναι πολύ πιο μικρή από. Γιατί δεν κάνεις 1 ώρα ανταπόκριση. Και αυτό σου λένε, επίσης είσαι στο ίδιο που θα σταματήσεις, σου λέει εκεί που θα το πάρεις στο επόμενο είναι δίπλα. Δεν θα σου βάλει να τρέξεις κάτω από όλο το σταθμό. Και σου λέει, θα φτάσουμε στην ώρα μας. Εσύ δεν θα ξαναφύγεις ποτέ. Γιατί μέχρι να φτάσεις στο επόμενο τρένο που θα είναι 8 γραμμές πιο κάτω, θα έχει φύγει. Αυτά είναι στην ώρα σου, στο πρώτο μέρος. Αυτό έλεγα για το βέλτιστο και το ανθεκτικό. Άρα, το ανθεκτικό σε βάθος χρόνου που είναι βέλτιστο θα είναι πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο? Γιατί στην πραγματικότητα είναι αυτό που θα προβλέψει. Άρα εδώ θα έχουμε τη διαφορά με το βλέπω που είναι πολύ πιο ισχυρό από το κοιτάζω. Και η πρόβλεψη είναι αυτό που θα είναι ότι το βλέπω από πριν, πριν έρθει το μετά. Άρα εδώ είμαστε σε ένα κλασικό σχήμα που έχουμε αναλύσει για όσους παρακολουθούν. Είναι ότι αν σκεφτόμαστε το μετά πριν το πριν, τότε είναι νωρίς. Αν σκεφτόμαστε το μετά μετά το πριν, τότε είναι αργά. Άρα έχει πολύ πλάκα, γιατί είναι πολλοί από εμάς που το παρακολουθούν αυτό και παρόλα αυτά συνεχίζουν να το κάνουν. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τώρα για την στρατηγική νοημοσύνη, μπορούμε να το συνδέσουμε, να το δούμε ως, να το αντιμετωπίσουμε ως χρονοσειρά και να εξετάσουμε τάση, αρχικότητα και για την οργανωσή μας. Όχι. Όχι, αυτό πρέπει να το αποφύγεις, γιατί είναι καλό μόντιο. Και το πώς συνδέεται, τώρα με αυτό σκέφτομαι ότι όσο τα λέτε, αν συνδέεται με αυτό, θεωρητικά μου φαίνεται και με μια απάντηση μου φαίνεται αναλυτική. Απλά. Όχι, δεν συνδέεται και είναι πάλι το ίδιο. Ας πούμε, άμα θες να κάνεις προβλέψεις ή άμα θες να κάνεις στοχαστικούς σου. Ναι, γιατί περνάμε πλέον στο πράγμα. Ναι, μπράβο. Άρα, ακόμα και αν κάνεις ας πούμε υπολογισμούς ήτο, πάλι δεν τα βγάζεις πέρα με αυτά τα δεδομένα, γιατί πρέπει να είναι πολύ δομημένο το πρόβλημα μαθηματικό, γιατί εμπλέκονται στην. Γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο στα μαθηματικά, μιλάμε γενικά στην αληθινή ζωή, ας πούμε. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι όταν θα χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, ένα βαθύ νευρονικό δίκτυο, δεν χρησιμοποιεί σχεδόν καμία από τις τεχνικές κλασικές που έχουμε στα μαθηματικά, διότι θα χρησιμοποιήσει πραγματικά μη γραμμικά δεδομένα σε πολύ μεγάλο βάθος από πολλές τρώσεις, για να βρει πράγματα που το άλλο θα σου έλεγε δεν θα το κάνει. Άρα δίνω ένα παράδειγμα, επειδή το είχαμε ζήσει στον Go. Στον Go σε κάποια φάση ο Lee Sedol όταν έπαιζε με τον AlphaGo στην κίνηση 78, έκανε μια κίνηση που ο υπολογιστής που του είχαν βάλει τότε ακόμα δεδομένα εμπειρογνωμόνων και έχουν κάνει λίγο Monte Carlo μέσα με greeting, λέει αυτό θα το παίξει ένα άτομο στα 10.000. Άρα δεν θα το παίξει. Και το παίζει.
Και μετά τι έγινε, μέχρι να βρει την άμυνα από αυτό που είχε μη προβλέψει, γιατί τι είχε κάνει, λέει, αυτό το βλέπω, θα είναι 1 στα 10.000, δεν θα το παίξει, σταματάω να κοιτάζω το δέντρο, το βλέπεις ότι τι εννοώ, πηγαίνω στο άλλο κλαδί και πάω πιο βαθιά και λέω εδώ το έχω και ο άνθρωπος έπαιξε εκεί. Μετά λοιπόν ο υπολογιστής έκανε καμιά δεκαριά κινήσεις. Δηλαδή έχουμε τις εκτιμήσεις. Τον υπολογιστή εδώ είναι το καλό, ότι βλέπουμε αμέσως την εκτίμηση, αλλά όταν την έπαιξε, δεν είπε γαμώτο. Είπε, α, μετά από μια δεκαριά κινήσεις, είπε γαμώτο. Αλλά το θέμα δεν σωζόταν μετά, δεν μπορούσε να πάει πίσω. Άρα, στην πραγματικότητα τι γίνεται. Αυτό που έχουμε δει τώρα είναι ότι στο ενδιάμεσο και σχετίζεται, αλλά έχει νόημα αυτό που έπαιξε στην ερώτηση, είναι ότι δηλαδή γιατί πρέπει να χρειάζομαι και το Recurrent, Neural Network, αυτό εδώ που σου κάνει μια αναδρομή θα κάνει πολλές διορθώσεις με αυτό που θα κάναμε κλασικά. Και στο τέλος δεν απαντάει με τον ίδιο τρόπο και λες, δηλαδή δεν έχουμε ακόμα τέτοια καλά μοντέλα. Ας πούμε τα μοντέλα τώρα δεν παίζουν πολύ με τις πιθανότητες, αλλά είναι με εκτιμήσεις που είναι μη γραμμικές, πιο βαθιές και δεν κοιτάζουν τόσο πολύ τις πιθανότητες, γιατί σου λέει, άμα είναι με πιθανότητες, πάντοτε θα υπάρχει μια πιθανότητα να το παίξει. Άρα εγώ θα πρέπει να κοιτάζω ένα δάσος. Δεν προλαβαίνω. Τώρα, ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό. Όταν μετά κάναμε την άλλη εκδοχή, με το zero, χωρίς το αλφαγό, το zero, το αλφα zero, τότε εδώ του μάθαμε ακόμα λιγότερα πράγματα. Αλλά εδώ του επιτρέψαμε με τη δομή που έχουμε φτιάξει ήδη, βαθύ νευρολογικό δίκτυο, να μάθει μόνο του, παίζοντας μόνος του, χωρίς να παίζει με ανθρώπους. Ας την αρχή λες, παιδί μου, θα πάει πιο πίσω. Όντως, για τρεις μέρες είναι πιο πίσω. Μετά από τρεις μέρες πάει πολύ πιο μπροστά. Αλλά δεν έχει χάσει χρόνο για να κάνει μερικές μεθοδολογίες που εμείς τις θεωρούμε κλασικές. Και μία από αυτό είναι οι χρονικές σειρές. Άρα εδώ, αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε π.χ. άλλες τεχνικές. Το έχουμε δει στη θεωρία καταστροφών. Άρα αναφέρομαι στον Τόμ. Άρα μετά σιγά σιγά μπήκαμε στη μορφοκλασματική ανάλυση. Εντάξει. Όταν μπήκαμε σε αυτό το πλαίσιο, σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο προβλήματα πολυπαραγωγικά, δεν μπορούμε να τα εξετάσουμε γραμμικά και αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να είναι η επίλυση. Άρα, στο ενδιάμεσο, αλλά λειτουργεί και μαζί, έχουμε και τους γενετικούς αλγόριθμους. Έχεις δει ποτέ γενετικούς αλγόριθμους? Έχεις? Όχι. Να δεις, να ψάξεις λίγο στο διαδίκτυο, γενετικούς αλγόριθμους πώς λειτουργούν. Είναι πάρα πολύ καλοί για να βρουν λύσεις οι οποίες είναι τέτοιου τύπου. Ας πούμε, όταν θες να βρεις μια λύση τέτοιου τύπου, είναι σχετικά εύκολο να βρεις αυτή τη βέλτιστη. Όταν θες να βρεις αυτήν, είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, πάνω κάτω που και να πέσεις, θα πέσεις εδώ. Τώρα, αν θες να βρεις αυτήν, μπορεί να πεθάνεις. Δηλαδή εδώ δεν έχεις καμία άλλη τάση, δηλαδή πάνω κάτω, άμα την ξέρεις τη λύση από πριν, θα πέσεις πάνω στη λύση, δεν την ξέρεις, θα πεθάνεις δίπλα. Και θα πεθάνεις δίπλα χωρίς να πηγαίνεις πιο κοντά στη λύση. Εντάξει. Άρα, άμα σου βάλω επίσης ένα πλατό τέτοιο τύπου, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, και εδώ σου βάζω μία λύση τεχνητή, αυτή θα τη βρει. Άρα, εδώ στους γενετικούς αργότερους μπορεί να βρει και αυτήν. Άρα, θα κάνουμε ένα crossing. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο και σχετικά με την πρόκληση. Εάν γίνει μια πρόκληση, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την παρούσα χρονική κατάσταση, όχι παλιότερες καταστάσεις και διαστάσεις, και μόνο την αριστερά μου να πω, δεν θα είναι κατά πόσο αυτή μια τέτοια πρόκληση μπορεί να είναι ακριβής? Σχεδόν καθόλου. Εκτός σε πλαίσιο προπαγάνδας. Όχι. Έχει δίκιο ο κύριος. Ναι. Άρα μιλάει για αλυσίδες Μάρκοφ. Άρα η αλυσίδα Μάρκοφ, το λέω τώρα για τον πισινό σου, είναι ότι μπορείς από το παρόν
και μόνο χωρίς παρελθόν να καθορίσεις το μέλλον. Άρα υπάρχουν μαθηματικά μοντέλα όπως σε αλυσίδες Μάρκο που αυτό σου επιτρέπει να κάνεις πρόβλεψη. Εντάξει. Ας σου δίνω ένα παράδειγμα σε πλαίσιο προπαγάνδας. Μόνο από το παρόν. Αυτό μην αγχώνεσαι. Αυτό υπάρχει μαθηματικά. Και αυτό λέμε αλυσίδες Μάρκο. Δεν είναι ότι αναρωτιόμαστε αν λειτουργεί ή όχι. Λειτουργεί. Το θέμα είναι ότι πόσες φορές εφαρμόζεται σε κλασική ζωή. Εδώ είναι ελάχιστο. Γιατί πολύ συχνά έχουμε την επιρροή του παρελθόντος πάνω στο μέλλον. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι ας πούμε θες να κάνεις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Σου λέει είναι καλό ή δεν είναι καλό. Έχουμε τους ανθρώπους που λένε παιδιά πρέπει να το εξετάσουμε όπως είναι και να δούμε τι θέλει. Okay. Λέει ο άλλος, ναι, όχι, δεν πάει έτσι. Δηλαδή είχαμε προηγούμενα σχέδια τα οποία είχαμε απορρίψει και σιγά σιγά μας τρίμωξαν και μας έβαλαν και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το σχέδιο. Άρα όταν βλέπεις το σχέδιο ΑΝΑ, είναι το δέκατο σχέδιο σε σχέση με το κυπριακό που πηγαίνει προς μια κατεύθυνση. Έχεις τώρα ένα θέμα, λες, να το χρησιμοποιήσω σαν αλυσίδα Μάρκοφ και να πω είναι αυτό, δεν ασχολούμαι με το άλλο, αφού δεν πέρασε. Και κοιτάζω τη συνέχεια ή όχι. Πρέσπες. Πρέσπες με ενδιάμεση λύση. Οι πρέσπες επηρεάζονται από το 95. Ναι. Επηρεάζονται γιατί είναι η ενδιάμεση λύση. Εννοείω, επηρεάζονται επίσημα. Το θέμα είναι ότι. Πώς? Τα προϊόντα και η ενδιάμεση λύση. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα, για να συμφωνήσουν και οι δύο, θα μπορείς να πεις είναι η ενδιάμεση, 95, η άλλη 18-19, αυτό που ζούμε τώρα. Και μετά τι βλέπεις, βλέπεις ότι στην πραγματικότητα επηρεάστηκε από τα γεγονότα του 49. Και να συμπληρώσω κάτι. Και 80% τα γεγονότα του 49, 20% τα γεγονότα του 95. Εσύ τώρα έχεις μείνει σε 95. Άρα κάνεις ένα ψευτό Μαρκόφ και δεν προβλέπεις σωστά τι θα γίνει. Άρα η συμπλήρωση. Να συμπληρώσω και κάτι άλλο σε παρόντο. Και ο πιο σκληρός ήταν αυτός ο οποίος διάβασε την έκθεση ανάπτυξη Ελλάδα με 10.000 σελίδες και εντόπισε όλες τις αντιπάσεις του κ. Σοντάσου Παπαδόπουλου. Το λέω ο κ. Σοντάσου. Οκ, οκ. Ο πιο σκληρός. Ναι, άρα λέω απλώς ότι στην πραγματικότητα το μοντέλο αυτό υπάρχει, αλλά δεν έχει καλές εφαρμογές, γιατί συχνά είναι βέλτιστο χωρίς ανθεκτικότητα. Που είναι μια άλλη ερώτηση σε σχέση. Οι οργανές αλυσίδες νομίζω ότι ήταν μόνο το προηγούμενο βήμα. Δεν είναι ότι είναι από μένα στο γύρο. Είναι από το κάνεις το προηγούμενο. Αλλά ένα βήμα. Είναι μόνο το παρόν. Αυτό είναι το προηγούμενο. Το προηγούμενο σου είναι. Αυτό λέω ότι δεν ήταν πίσω από αυτό. Γι' αυτό. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για στρατηγική νοημοσύνη και όχι απλώς για μαθηματικά μοντέλα, κοιτάζουμε ας πούμε ποια παίζουν και ποια αντέχουν. Όταν κοιτάξαμε ας πούμε για πρώτη φορά τη θεωρία καταστροφών του Τόμ, θεωρούσαμε ότι με την ταξινόμηση με τις 7 καταστροφές θα μπορούσαμε να έχουμε μια προβλεψιμότητα. Όταν το είδαμε, λέμε πάνω κάτω για τα σχεδόν μη ομαλά είναι εντάξει. Για τα πολύ μη ομαλά, καμία σχέση. Ξεφεύγει εντελώς. Άρα αυτό η επανάσταση μετά τον Τόμ θα μπορούσε να πούμε ότι έρχεται μετά ο Μάντελμπροτ. Άρα ο Μάντελμπροτ π.χ. εφαρμογή έκανε ένα πράγμα πολύ ωραίο. Ανέλυσε το χρηματιστήριο του Βαμβακιού στην Αμερική, τεράστιο, σε βάθος. Το κοίταξε, άμα το κοιτάζαμε με μια μεθοδολογία του τύπου Γκάους, και μέτρησε πόσες καταστροφές είχαμε. Άρα τι σημαίνει καταστροφές, ας πούμε έχουμε ένα standard deviation, μια τυπική απόκληση που είναι αρκετά μεγάλη, ας πούμε 4 τάξεις και κοιτάζει πόσες φορές εμφανίζεται. Και τι βλέπει, βλέπει ότι οι καταστροφές εμφανίζονται πιο συχνά από ό,τι προβλέπει το μοντέλο. Είμαστε εντάξει, τώρα πραγματικά εσείς αδιαφορείτε, είμαστε εντάξει γιατί είστε κανονικοί άνθρωποι. Ναι, αδιαφορείτε, γιατί δεν έχετε ασχοληθεί ούτε με το Βαμβάκι, ούτε με το χρηματοοικονομικό της εποχής, τι σας νοιάζει. Γιατί τώρα αυτός μετά, στη δεκαετία του 70, ασχολείται με πράγματα του αιώνα. Επειδή θέλει να εισάγει ένα νέο μοντέλο, αναρωτιέται πόσο αντέχει. Αν τι κάνει, παίρνει δεδομένα, παίρνει ας πούμε μόνο 50 χρόνια και λέει τι προβλέπω εγώ, με το δικό μου το μοντέλο. Και αρχίζει να προβλέπει καλύτερα. Παίρνει πιο μεγάλο, ακόμα καλύτερα, πιο μεγάλο. 1987 έχουμε ένα crack. Το θυμάστε, όσοι το έζησαν. Ωραία. Ο Μάντελμπροτ το πρόβλεψε.
Αυτό που δεν είχε προβλέψει, ότι δεν θα το πιστέψουν. Άρα λέει, παιδιά, ερχόμαστε σε φάση επικινδυνότητας για καταστροφή. Κανένας δεν τον ακούει. Και τι έγινε, με τους υπολογιστές, με την επικοινωνία, τι κάνουν, μεγάλωσαν το χρόνο, έκαναν σαν διαστολή και έγινε ένα φαινόμενο που θα χρειαζόταν δεκαετίες. Αυτό έγινε σε μερικές ώρες. Δηλαδή με το πρόγραμμα που είχαν, έλεγαν, ας πούμε, εγώ παίρνω μετοχές από σένα, εσύ τις παίρνεις από εκεί, το ξανασπουλάς αυτό και ξαναέρχονται και το κάναμε έτσι κυκλικό. Αυτό τώρα κανονικά με αληθινούς ανθρώπους πάνε να κοιμηθούν, έχουν ένα ωράριο, πόσες φορές να το κάνουν. Σε κάποια φάση οι αληθινοί άνθρωποι θα πούν, παιδιά, πάει στραβά το θέμα. Και το ξέρετε, γιατί μερικές φορές κλείνουμε τεχνητά το χρηματιστήριο, γιατί βλέπουμε ότι καταραίει. Α, το κλείνουμε και ας ηρεμήσουμε λίγο, να δούμε πώς πάει. Άμα είναι υπολογιστή, συνεχίζει κανονικά. Άρα το 87, και γι' αυτό βέβαια, μετά τον έβαλαν, ήταν και IBM Fellow. IBM Fellow σημαίνει τι, ότι είσαι σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό, ο οποίος σας λέει, απλώς σκέψου, ό,τι και να σκεφτείς κάτι καλό θα βγει για μας. Εντάξει, φανταστείτε πόσοι από εσάς έχουν τέτοια δουλειά. Δηλαδή δεν σας λέει, βρες μου κάτι, είστε στο R&D και θα το χρησιμοποιήσω και άμα το χρησιμοποιήσω θα πάρεις και ένα ποσοστό. Σου λέει, ό,τι και να κάνεις, κάνε εσύ τα δικά σου, ό,τι και να κάνεις εμάς θα μας βοηθάει. Αυτό ήταν μετά, όταν το είδαν αυτό. Μας εντάξει, άρα είναι εδώ είναι πάλι το ίδιο. Αυτό που σας έλεγα λίγο με χιούμορ για την πρόβλεψη, λέτε, έχουμε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Okay. Άμα δεν πιστεύεις σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί τις χρησιμοποιείς? Επηρεάζουν τον κόσμο. Ωραία. Το θέμα είναι ότι, ας το πούμε αλλιώς, ας πούμε ότι είσαι πραγματικά της βαρβαρότητας. Και λες, θα βάλω 2-3 εταιρείες που θα επηρεάσουν τον κόσμο και θα καταφέρω. Okay. Τότε γιατί τα αυταρχικά συστήματα ναζισμού και κομμουνισμού δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τις εταιρείες? Έχουμε καιρό. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ακόμα τέτοια συστήματα. Θες να μιλήσω για τη Βόρεια Κορέα? Κάνε παρόμοιο μηχανισμό. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Αντιθέτως, επειδή έλεγχαν εξ ολοκλήρου τι λένε οι άλλοι, δεν έχουν ανάγκη να επηρεαστούν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ας πούμε, όταν έχεις μία εφημερίδα που εκδίδει ένα πράγμα και σου λέει αυτό είναι αλήθεια, τι με νοιάζει να βάλεις δημοσκόπηση αν είναι αλήθεια ή όχι? Εντάξει, τώρα φανταστείτε ότι θα έχει πλάκα, την ικανή να μας το κάνουν εδώ, να κάνουμε δημοσκόπηση της δημοσκόπησης. Δηλαδή, κατά πόσο πιστεύουμε αυτό που μας έχουν πει στις δημοσκοπήσεις. Και λέει, σου άρεσε, πιστεύω, δεν το πιστεύω καθόλου, το ξέρω, δεν απαντώ, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτό θα ήταν εκτιμήσεις. Πώς? Το κάνουμε. Ναι, το κάνουμε. Αλλά το βλέπεις ότι το κάνουμε σε ακραίες περιπτώσεις, δεν το κάνουμε σε όλο το φάσμα. Δηλαδή, π.χ. μια ακραία περίπτωση που το κάνουμε, το κάνεις, ας πούμε, για τα κόμματα και μετά λες ποιος είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Είναι αστείο, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Ωραία, άρα εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι ό,τι και να έχεις απαντήσει στο προηγούμενο, εγώ θα κάνω αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι, ας πούμε, σε ένα γαλλικό σύστημα, θα μπορούσες να έχεις μια κυβέρνηση με ένα κόμμα και τον πρόεδρο της Γαλλίας με ένα άλλο κόμμα. Εντάξει, και το λέμε στην κατοίκηση. Ενώ εδώ δεν το έχουμε. Άρα γιατί το ρωτάνε? Είναι ένα θέμα. Στην πραγματικότητα είναι θέμα διασταύρωσης. Και το άλλο που έχει σημασία είναι ότι όταν απαντάτε, να ξέρετε, ας πούμε, άμα απαντάτε συστηματικά, έχετε 5 επιλογές και απαντάτε συστηματικά την 5η. Δηλαδή, σας λένε πώς θα βρήκατε το αεροπλάνο, πολύ καλό. Τι φάγατε, πολύ καλό. Λέτε όλο το 5. Είναι πολύ απλό, σας το βγάζουν όλο το πετάν. Δεν είναι έγκυρο. Είναι αυτός που του έδωσαν το τέτοιο, το συμπλήρωσε γρήγορα και σου λέει θα πάρω αυτό, δεν μην έχω πρόβλημα. Είναι όπως όταν δηλώνεται για την Αμερική, όχι δεν έχω εκθετικά, όχι δεν έχω μαχαίρι, όχι δεν έχω όπλο. Λες, μα πώς, ποιος το έχει βάλει, ας πούμε. Δηλαδή λες, για να βάλω, όπλο έχω, εκθετικά έχω. Πας μετά, τον κοιτάς, πρέπει να μην θες να πας για να το κάνεις αυτό. Λες, ωραία, να. Τώρα θέλω να φανταστείτε τη φάτσα του αστυνομικού, ας πούμε, λέει, καλά, θα δηλώσατε ότι έχετε όπλο. Ή το είδα αυτό στο αεροδρόμιο, στην Αθήνα. Όλος είχε ένα μαχαίρι, είχε αυτό το μήκος. Αυτό που κόβει. Ναι, και του λέει ο άλλος, τι κυκλοφορείτε με αυτό, αφού δεν ξέρετε. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να έχει νοικοκόπ, του λέει, βγάλτε τον νοικοκόπ, σε παρακαλώ. Μας έχει ένα τέτοιο πράγμα.
ξέρεις, Crocodile Dundee, αφού δεν το είχε με τα δόντια, πάει καλά. Λέει, εγώ το έχω παντού όπου πάω. Λέει, πού πήγατε, Αφρική. Λέει, τέλος πάντων, Ελλάδα δεν το έχουμε. Του το παίρνουν. Λέει, καλά, θα κρατήσει και τη θήκη. Μιλάμε θήκη, δερμάτια, ξέρεις, ένα τέτοιο γουμάρι. Λες, τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι ενημερωμένος, δηλαδή ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρει. Ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί αυτός εδώ με χρονικές σειρές. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Και αφού βρέθηκε, πάλι δεν υπάρχει. Λες, τον είδα. Δηλαδή, ποιος από εσάς πιστεύει αυτό που σας λέω, ενώ εγώ το είδα. Δηλαδή, εγώ ήμουν ο προηγούμενος. Και αρχίζει να σφυρίζει το τέτοιο, το θυμάσαι, Βίκη. Και λέω. Εντάξει, αφού δεν ήρθε με τα δόντια, ξέρω εγώ, καρχαρία ή κροκόδιλου. Ωραία. Άρα, εμένα θα μου πείτε σε κάποια φάση τι ώρα είναι, για να ξέρω. Κυρία Βίκη. Παρατέτα. Από ποια ώρα. Α, καλά, ωραία. Άρα, τελειώνω τώρα. Λέγοντας το εξής, μ' αρέσει η ανάδραση που έχετε. Εδώ, βλέπετε, πρέπει να κάνω την ερώτηση πιο νωρίς για να είμαστε νωρίς, αλλιώς θα είμαστε αργά. Και η ιδέα ποια είναι. Ένα μοντέλο που μπορεί να τα έχει όλα αυτά είναι του Προμηθέα. Ο Προμηθέας, εντάξει. Ο Χριστός δεν μετράει. Εντάξει, γιατί είχε βοήθεια του Θεού. Δεν μετράει. Όχι, τι εννοώ με αυτό. Δεν είναι μόνο ότι δεν μετράει, είναι ότι τι κάνει αφού ξέρει. Το ίδιο. Άρα, γι' αυτό έχουμε στην ελληνική μυθολογία προμηθέας και επιμηθέας. Εντάξει. Ο επιμηθέας είναι αυτός που σκέφτεται μετά. Εντάξει. Ο προμηθέας είναι αυτός που σκέφτεται πριν. Άρα, είναι, ο ένας είναι στο νωρίς, ο άλλος είναι στο αργά. Άρα, ο προμηθέας δεν ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, το ανοίγει όμως ο επιμηθέας. Αλλά βέβαια ο Προμηθέας δεν είναι αρκετά έξυπνος να πει στον βλάκα μη το ανοίξεις ρε. Α, το άνοιξε. Να, το φάγαμε. Εντάξει. Άρα, άμα τα βάλουμε τώρα συνοπτικά όλα αυτά, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι για να υπάρχει στρατηγική νοημοσύνη πρέπει πρώτα να αποδεχτούμε ότι αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Ο κανένας από εσάς δεν ήρθε εδώ να μπει μέσα και να πει παιδιά δεν γίνεται αυτός ο τίτλος, αλλάξτε τον. Θα το πω αλλιώς. Μπορεί εκτός από σένα. Αλλά λέω απλώς, ας πούμε, λέμε ασπρόμαυρη ταινία. Εντάξει, το λέμε, δεν το λέμε. Ωραία. Είναι άσπρη ή μαύρη. Μετά θα πούν μερικοί, μπορεί να είναι και λίγο γκρίζα, γιατί είναι τα δύο μαζί. Δεν είναι γκρι, είναι ασπρόμαυρη. Ωραία. Όταν είναι ασπρόμαυρη, είναι πραγματικά ασπρόμαυρη. Όχι βέβαια. Είναι μια αποχρώση του μαύρου. Ή άμα θέλετε, αποχρώσεις του λευκού, μα το προτιμάτε, άμα σας νευριάζει το ένα με το άλλο. Τι εννοώ με αυτό. Δύο πράγματα που είναι εντελώς διαφορετικά, τα βάζουμε μαζί. Και αυτό το ονομάζουμε οντότητα. Εδώ κάνουμε το ίδιο. Η νοημοσύνη, άμα είχα βάλει, ας πούμε, στρατηγική σκέψη, είναι εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, γιατί το κάνουμε, γιατί εδώ είμαστε και στο Serendipity. Στρατηγική νοημοσύνη σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις κάποιον που να έχει νοημοσύνη, όποια και να είναι, και να του βάλει σιγά σιγά στρατηγική και αυτό να του μεγαλώνει την νοημοσύνη και να αναδεικνύει τη σκέψη του. Άμα βάλει στρατηγική σκέψη, λες παιδιά, εντάξει, είναι στοχαστής, γράφει αυτό, το έχει ήδη, δεν κάνουμε τίποτα. Άρα, γιατί εδώ είναι παράξενο, γιατί η νοημοσύνη είναι ρευστή, η στρατηγική είναι κρυσταλλική, αλλά η νοημοσύνη, ειδικά όσον αφορά τον δείκτη, για τα παιδιά έως 20 χρονών συνεχίζει να μεγαλώνει, αλλάζει. Άρα, μπορείς να κάνεις στρατηγικές παρεμβάσεις σε μια νοημοσύνη που μεγαλώνει για να αποκτήσει ανθεκτικότητα σκέψης. Λες πάνω κάτω, λες, ό,τι του συμβαίνει στο σχολείο, πάνω κάτω, εντάξει. Μα δεν γίνει αυτό. Δηλαδή τότε δεν θα έχουμε στρατηγική νοημοσύνη, θα έχουμε απλώς μια νοημοσύνη που έχει εξελιχθεί όπως έχει μπορεί και δεν τα κατάφερε αναγκαστικά. Άρα δίνω ένα άλλο παράδειγμα και τελειώνω αληθινά. Ας πούμε, σας λένε ότι για όλη τη ζωή σας θα διαβάσετε 1000 βιβλία. Όχι 1000, ένα 1000. Λέτε 1000. Μια φορά το είπα στο σχολείο, λέει, καλά 1000. Πολλά εδώ είναι, κύριε. Λέω, πόσα θες, 10. Τώρα μετά από αυτό που ήθελα να πω, με 10, τέλος πάντων. Άρα έχετε 1000 βιβλία, εσείς δεν είπατε τίποτα, είμαστε εντάξει. Και κάθε φορά που διαβάζετε ένα νέο βιβλίο, κάνει μείον ένα. Εντάξει.
Προσέξτε, κάνει μείον ένα άμα το τελειώσει το βιβλίο. Μας εντάξει, όχι, σημασία, έχει σημασία, δεν το λέω, δεν είναι τεχνητό παράδειγμα, είναι ουσιαστικό. Άμα θέλετε, άμα σας κουράζουν τα βιβλία, βάλτε ταινίες, εντάξει, δεν έχω θέμα. Είναι μερικοί που επιμένουν να δουν την ταινία ως το τέλος. Αφού τη βλέπουν ότι είναι μάπα, λέει, δεν μπορεί, θα καλυτερεύει, δεν γίνεται. Όχι. Μάπα. Μετά λες, θα το πεις σε κάποιον, να το... όχι ρε, σε κάποιον θα το πω, αφού ντρέπομαι που την είδα ολόκληρη. Άρα, ναι, αφού ήταν μάπα από την αρχή. Μετά, έχετε ένα βιβλίο, ας πούμε, το διαβάζετε και λέτε τώρα, από βαρετό, δεν ξέρω, μου είπαν ότι είναι πολύ καλό, λέτε, δεν είναι πολύ καλό, δεν μπορώ. Ωραία, άρα, ξαναλέω, όταν το τελειώνετε, τότε είναι μείον ένα. Από τη στιγμή που το κάνετε μείον ένα και το ξέρετε συστηματικά, θα πείτε, ρε παιδιά, μήπως να διαλέξω ποια θα είναι η χιλιάδα. Ενώ, τι κάνουμε, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε αθάνατοι, ότι θα διαβάσουμε όσα βιβλία θέλουμε, όσα και να είναι, και διαβάζουμε απλώς συν ένα. Το γεγονός λοιπόν ότι θα πείτε ότι είναι περιορισμένο και ότι είναι μόνο χίλια, το χίλια κάνετε από ποιον αριθμό θέλω, δεν έχω θέμα. Και βάζετε χίλια και λέτε τώρα δεν κάνετε χίλια, κάνετε ένα, δύο ή χίλια, κάνετε χίλια, 999, 998 κτλ. Μετά λέτε, παιδί μου, μια που έχω μόνο χίλια, αυτά τα χίλια που θα διαλέξω, υπάρχει κάποια σειρά που πρέπει να τα διαβάσω. Πολλοί από εσάς, στην ηλικία που είστε, έχετε διαβάσει βιβλία με τυχαιότητα. Ένας φίλος σας είπε αυτό είναι καλό, σας είπαν οι γονείς, εντάξει. Δεν το κοιτάξατε ποτέ ορθολογικά. Μετά θα δείτε τώρα, έχει αναπτυχθεί αυτό, λέμε ας πούμε τα χίλια βιβλία που πρέπει να διαβάσεις πριν πεθάνεις. Εντάξει, βέβαια εσύ θα πεις γιατί να πεθάνω. Θα διαβάσω 999, θα το αφήσω το άλλο. Εντάξει, και θα τα ξανακοιτάσω. Αλλά τι εννοούν με αυτό. Είναι ότι το κοιτάζουν τώρα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, που εδώ δεν έχει καμία πρόσβαση άμεση, και λες, δηλαδή ας πούμε, στα χίλια βιβλία που θα διαβάσετε, να το κάνουμε λίγο πιο ελληνικά, πόσα θα είναι από Έλληνες συγγραφείς. Άρα μπορείς να είσαι κόπονος και να πεις χίλια θα είναι όλα ελληνικά. Θα χάσεις κάτι από την ανθρωπότητα, εντάξει. Τώρα δεν σου λέω να βρεύεις μόνο ένα, αλλά λέω, από τους Έλληνες που έχουμε, που γράφουν σε αυτό το επίπεδο, πόσοι είναι στο επίπεδο της παγκόσμιας. Όχι από τους αναγνώσεις, λέει, παιδί, τι είναι αναγνωρισμένοι. Θα μου πεις, εντάξει, θα πάρω τα βραβεία Νόμπελ, λογοτεχνίας, κάτι θα βρω. Εντάξει, κάτι θα μου πει. Ωραία. Δεν είναι καν σίγουρο. Αλλά μετά, επόμενο στάδιο, μπαίνει στο κριτσαλικό. Θα ρωτήσετε σε κάποιον που έχει διαβάσει περισσότερα, ποια από αυτά που διάβασε θα σας έλεγε να μην τα διαβάσεις. Και θα λέγατε, τι με νοιάζει εμένα, βλάκας είναι, θα βρω εγώ. Και μετά βλέπετε ότι ξαναδιαβάζει τα ίδια με αυτόν. Και έχετε και την ίδια άποψη. Okay, το λέω εγώ πιο λαϊκά. Ξέρετε, αυτοί που δεν θέλουν να μοιάζουν με τον πατέρα τους, που δεν θέλουν να μοιάζουν με τη μάνα τους, και μετά αρχίζουν να λένε αυτά που λέει η μάνα τους. Και εγώ το βλέπω πιο πολύ στις γυναίκες και το λένε. Πω, Παναγία μου, λέω τα ίδια με τη μάνα μου. Και σκενευριάζει μόνη τους. Δηλαδή, γιατί η κόρη της δεν ξέρει τι λέει η μάνα της. Γιατί βέβαια η μάνα της μιλάει μόνο στην κόρη της, δεν λέει στα εγγόνια, στα εγγόνια λέει κάτι άλλο. Εμείς οι μαθητές κάνουν πόπο Παναγία μου για μένα μιλάει. Όχι, δεν μιλάω για κανέναν ειδικά. Εντάξει. Αλλά λέω, μερικές φορές λες, θέλω να είμαι τόσο διαφορετικός που τελικά κολλάς τόσο πολύ στο μοντέλο που θες να είσαι διαφορετικός που μοιάζεις. Ωραία. Πες ότι μοιάζεις, ας πούμε. Τα διάβασες τις ίδιες κουταμάρες. Είναι μερικοί που θα σας πούνε, ναι. Ελεύθερη βούληση. Είσαι ελεύθερος κόπανος. Γιατί η ιστορία της ανθρωπότητας, σας λέω ότι η ανθρωπότητα υπάρχει. Αλλά άμα η ανθρωπότητα έχει εντοπίσει μερικούς, εντάξει, δηλαδή ας πούμε λες εσύ, εγώ δεν θέλω να διαβάσω τίποτα του Αρχιμίδη. Okay. Εγώ θα φταίω. Ο Αρχιμίδης θα φταίει. Ένας αυτή. Είναι η νοημοσύνη σου.
Εντάξει. Άρα υπάρχουν μερικά δεδομένα που άμα πραγματικά νιώθεις ότι είσαι σε αυτό το πλαίσιο και θες να αναπτύξεις μια στρατηγική νοήμωση. Τώρα σας είπα λογοτεχνία, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να σας πω πράγματα που να είναι με μαθηματικά, να είναι με στρατηγική, να είναι σε διάφορους τομείς, φυσική κτλ. Όταν όμως το κάνεις στο πιο απλό που είναι ας πούμε η λογοτεχνία και πάλι δεν τα βρίσκουμε, θέλει να πει ότι αδιαφορείς και λες, εμένα αυτό που θέλω είναι όταν το διαβάζω το βιβλίο να μου προκαλεί χαρά. Οκ. Okay. Αλλά μην ασχολείς τότε με αυτό. Μην λες ότι ασχολείσαι με αυτό. Άρα, η σειρά με την οποία θα τα διαβάσουμε. Ποια βιβλία θα βοηθήσουν στα άλλα. Γιατί είναι μερικά βιβλία, όπως καταλαβαίνετε, οι συγγραφείς έχουν κάνει αναφορές σε άλλους. Που βέβαια δεν έχουν κάνει αναφορές σε προηγούμενους, ενώ σε μεθεπόμενους, σε προηγούμενους. Όταν δεν τα διαβάζετε, ας πούμε, σε μια αρκετά κλασικά χρονική σειρά, και τα διαβάζετε όπως ήταν, και λέτε τώρα σήμερα είναι ένα σούπερ βιβλίο, είναι της μόδας, το διαβάζετε πρώτα και μετά διαβάζετε το άλλο που ήταν πριν 200 χρόνια. Οκ. Okay. Δεν καταλαβαίνετε πώς γράφτηκε. Δηλαδή σας κάνει ακόμα και εσωτερικό χιούμορ ο συγγραφέας και προϋποθέτει ότι έχετε διαβάσει Ουμπέρτο Έκο. Εντάξει, λογικό, έχετε διαβάσει, λέει Ουμπέρτο Έκο. Έχετε διαβάσει Θερβάντες για να καταλάβετε τι λέει. Όταν το γράφει ο Κούντερα, εσείς το λέτε διαφορετικά και γι' αυτό καταλαβαίνετε καζατζάκι. Το φαντάζεσαι αυτό τώρα. Λέει, παιδιά, μας δουλεύει τώρα. Μας δουλεύω στο τελευταίο σκέλος γιατί ήταν πριν από τον άλλον. Αλλά για τα άλλα θα δείτε ότι είναι γραμμένο. Άμα θέλετε, ας πούμε, για τη μουσική, θέλετε να ακούσετε. Πρώτα Βιβάλντι και μετά τον Μπαχ, έχει νόημα. Αν ακούτε πρώτα τον Μπαχ και μετά θα ανεξανύψετε τον Βιβάλντι, το έχετε κάνει ανάποδα. Δεν μας πειράζει, θα το κάνετε μία φορά. Το θέμα είναι ότι στο τέλος δεν θα έχετε ένα βαθύ νευρονικό δίκτυο. Θα έχετε απλώς μία μπουρδελίστικη βιβλιοθήκη όπου δεν ξέρετε πού είναι τα βιβλία που έχετε διαβάσει και δεν ξέρετε ποια έχουν επηρεάσει ποια. Άρα αυτό που λέμε τώρα, να το βάλουμε όλο αυτό, είναι ότι η στρατηγική μπορεί να αποτελέσει στοιχείο πρώτον οργάνωσης του όντος και μετά απελευθέρωσης του όντος. Δηλαδή επειδή το κοιτάς πιο στρατηγικά, απελευθερώνεσαι από μερικά εμπόδια που θα τα φας επειδή δεν σκέφτηκες ποτέ στρατηγικά το θέμα της νοημοσύνης. Αυτό ήθελα να σας πω. Άρα για να αποφύγετε ή να επιδείξετε τα εμπόδια, πρέπει πρώτα να τα εντοπίσετε. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να καταλάβετε ότι όταν κάνετε τα 110 μέτρα με εμπόδια, αυτοί που είναι πραγματικά ειδικοί θα μπορούσαν να τα κάνουν τυφλά. Γιατί πάνω κάτω ξέρουν κάθε πόσα βήματα πηδάν, πώς το κάνουν κλπ. Θα μου πείτε που είναι πολύ ακραίο. Εγώ θα σας το βάλω ότι για να το φαντάζεστε ότι επειδή κάνουμε πολλές ώρες την προπόνηση, το βάζετε να βραδιάζει. Σιγά σιγά τα εμπόδια δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλά. Εσύ τώρα που δεν έχεις κάνει ποτέ, πας εκεί πέρα, τα τρως τα εμπόδια με σιγουριά. Όταν συνεχίζει να τρέχει και κάνει τάκ, και τα βλέπεις. Επάνω κάτω ήξερε που ήταν. Άρα αυτό που κάναμε σήμερα είναι ότι με τη στρατηγική νοημοσύνη μπορείτε να βρείτε πού είναι τα εμπόδια, είτε για να τα ξεπεράσετε, είτε για να τα αποφύγετε και αυτό δεν θα το αποφασίσει η νοημοσύνη σας, αλλά η σκέψη σας. Αυτά. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, βέβαια.